Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πάει να φύγει και ο Βρωμομάιος με την τρομερή γύρη των λουλουδιών και... Δροσιά έχει ακόμα όμως. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια. Φαντάζεσαι είναι... από 20 Μαΐου ξυνήλα μέσα στο αστικό. Οπα. Πα, 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 πα. Φίλε, επειδή μου αρέσει έτσι να κάνω το μπάνιο μου, να βάζω το αρώματά μου. Την άξα, για την άξα. Ναι. Ωραία. Αυτό το πράγμα με το καλοκαίρι, αυτή η βρώμα της μασχάλης, τη ξυφερκιά. Κάθε τρία λεπτά να πρέπει να πλένεις. Να κουλά τα μπλουζάκια. Να πίνεις 2 λίτρα νερό και να υδρώνεις και να γίνεσαι μουσκίδι. Ναι, ναι, ναι. Να κολλάνε κάλτσες μέσα στα παπούτσια. Πα, πα. Βρωμάει οι φτέρνες. Λέσια! Να είσαι και καμιά 65 χρονών, να έχεις περάσει 7 κλιμακοστάσια, κλιμακτήριο όπως τα λέω, ξέρω εγώ. Πω, 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 πω. Και κάτω του βυζί, λίγδα. Πα. Να σε βρίζει κιόλα, με πήρε στη σειρά. Όχι το αστικό, όχι δικιά μου είναι η θέση. Να μην είναι χαλασμένο και το air condition. Πας πέφτεις μέσα στο τερμαϊκό. Δύσκολα τέλει. Είναι, δύσκολα είναι. Πήγα, έκανα σήμερα 5 χιλιομετράκια παραλία. Ναι. Ναι. Ή πήγα μετά στο δάσκαλο, πλακώθηκα λίγο. Καλό σου καιρό για. Παραλία, ακόμα μουσκίδι, δροσίζει, φουλ μουσκίδι. Είναι υγρασία ακόμα. Αλλά με ναι. Λίγο, επειδή φυσάει λίγο, η υγρασία περιορίζεται, διώχνει. Είχε τεμπελχανάδες μπόλικος. Βέβαια, τι. Ναι. Φρέντο στο χέρι και μπανιστήρι. Έτσι είναι και στην παραλία. Εκεί που τρέχω, φωνάζει ένας από ένα παγκάκι. Τεμπέλης. Ραπτό που λέει. Δεν μιλάει. Τρέχω εγώ. Πες τώρα, φίλε. Καραφλέ. Τι. Τη μαμά σου λέω. Γιατί ρε φίλε. Γιατί σου είπε καραφλέ. Γιατί τον έκραξες. Γιατί τον έκραξες. Για να τον εμβριάσω. Α, έτσι. Ξηνικό έθελε. Ξηνώσουν εκείνη την ώρα. Ξηνώσουν, βέβαια. Δεν μπορείς. Τι λέει. Να σου πω την αλήθεια, καλό ο καφές που πίνω. Το σκέτος είναι. Τώρα θα με φέρει και εμένα ο άρχοντας εδώ πέρα. Καϊμακλίδικο με τη φουσκάλη. Τι λέει. Η μέρα ήταν ήσυχη. Πώς πήγε το Σαββατοκύριακο σου. Το Σαββατοκύριακο. Ναι, ήμανε στο χωριό. Δεν μου λε κάτι εκεί, κηδείες, γάμους, αυτά. Ό,τι υπάρχει. Καλά, μην το ψάχνεις για γάμους, δεν υπάρχει πλέον, έτσι. Δεν παντρεύομαι. Ού με τίποτα. Και εκείνη κάτι η γλέντια, θυμάσαι κάτι 500-600 άτομα που μαζεύανε. Αλλιά κάνω 2-3 γάμους ο καθένα. Τελείωσε το θέμα. Δεν υπάρχει την περίπτωση. Τέλος. Και τώρα είναι κανένα γάμα με κάποιον ξεχωριστό και εγώ 50-60 άτομα. Και εκείνο να τη βγάλουν φτηνά και οικονομικά. Πάνω αυτά τα καλά τα γλέντια. Θυμάσαι κάτι 500 άτομα, 400 άτομα. Αυτό σου λέω. Τα έχω περάσει 500 άτομα και 3 μέρες γλέντια, κανονικά. Χαμός. Τι είναι ρε μίνι. Τι, έχουμε και τη μίνι εδώ πέρα. Έχουμε τη μίνι μαζί μας. Τι είναι ρε μίνι. Κάτσε. Έχει ρεύει στο στούντιο, θέλει χάδια. Τι παιδί είσαι. Κάτσε. Και όλα τα μαγαζιά δεν επαφούν τώρα με αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, κανένα μνημόσυνο να πάρει, καλά είναι. Λίγα έχει πράγματα. Το μνημόσυνο, πόσο είναι ο ματέο να καλύψει. Λίγα είναι, γι' αυτό γίνεται. Και εκείνο γίνεται στα χωριά λόγω εθίμων, έτσι. Κάνει 40 το χρόνο να κάνει το τραπέζι γι' αυτό. Όχι, το μνημόσυνο είναι άλλο πράγμα. Θα σου πω τι είναι. Στο γάμο. Καλή στην κυρία Θοδώρα, καλή στη θεία Μαρίτσα. Ναι. Δεν θες το θείο Σίμω, δεν τον καλεί. Βέβαια. Καλείς το φίλο σου τον Νικολάκη, το φίλο σου τον Πέτρο, δεν τον γουστάρεις, δεν τον καλεί. Σωστό και αυτό. Στον μνημόσυνο δεν γίνεται να τον καλέσει και να μην. Λες γίνεται μνημόσυνο. Εντάξει. Η ζημιά, α πούμε. Σου τυχαίνει ένα κόκκινο, πίνει 4 βερμούτ, μπουκάλια, τρώει και 80 νουαζέτες. Σε κάνει ζημιά. Αυτή είναι η διαφορά που λέγαμε. Το φίλο το διαλέγει. Το σόι δεν μπορεί να το διαλέξει. Ναι. Αυτό είναι το κακό. Το σόι δεν το διαλέγει. Ναι. Είναι εγκολημένο πάνω σου, δεν το γλιτώνει. Δεν ξέρω. Ενώ το φίλο σου. Εσύ δεν το δηλαδή τι κάνει, μνημόσυνα να κάνει επάνω στο χωριό. Βέβαια. Πεθαίνουν οι γέροι εκεί. Πεθαίνουν οι γέροι, έρχεται 40 να κάνουμε τη μνημόσυνα. 6 μήνες λέει να κάνουμε η μνήμη του αποφανόντος και τέτοια. Εντάξει, να, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και μειώνουμε τις τιμές με λίγο κρασάκι, λίγο φαγάκι και ξέρω εγώ σαλατούλες τέτοια, όλα μέσα στην τιμή. Άντε του βγει 9-10 ευρώ το κεφάλι να τελειώνει καλά. Με καημακλίδικο καφέ και τέτοια. Αυτά είναι τα νούμερα παντού. Μόνο Κυριακή πα και Σάββατο. Πάω όπως σου κούτα ανοίγω εκεί πέρα. Κάνα 2-3 παρεούλες να έρθουν. Τώρα που ζεσταίνει ο καιρό και στο χωρικό λίγο πιο πολύ δροσιά. Ναι. Εντάξει, το μαγαζί είναι πολύ καλό. Αλλά... Ψάχνει δροσιά τώρα. Ναι, ρε, φίλε, ναι. Ο κόσμο ψάχνει δροσιά. Αλλά επειδή το χωριό είναι μικρό, α πούμε, δεν μπορεί να απορριφθεί, δεν μπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο μαγαζί, α πούμε. Ναι. Κατάλαβε. Ναι, ναι. Τώρα αυτοί 70 φεύγα χρονών χωριό, λίγα άτομα δεν έχουν συνηθίσει. Δεν θα του κάνει ένα ούζο να πιούνε και εκείνο το ούζο θα πιούνε, θα πάρουν και 3 χάπια από πίσω για τη χοληστερίνη, α πούμε. Μετά το ούζο. Πριν το ούζο και μετά. Αλλιώ δεν μπορούν. Μην νομίζει ότι κατάλαβε τι γίνεται. Ο Μητσοτάκη συνομίλησε με συνταξιούχο σε καφενείο στην Καλυθέα. Τι πήγε, έκανε και αυτό τώρα, να πρόκοψε. Πήγε να έπεσε. Τώρα, αρε φίλε, αυτή είναι η σταυρική η ψήφη. Καπή, τέλος.
Τι να πάω να πει σε ένα νέο σαν και εμένα, τι να πάω να πει σε σένα. Και εσύ νέο θεωρείσαι για ψήφο. Με σύλληξη. Με, για ψηφοφόρο θεωρείσαι νέο. Άκουγα στο μήλικο του. Έχει φτάσει η φάση εσύ να θεωρείσαι νέο για ψηφοφόρο. Ναι. Βέβαια. Ναι, 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 ναι. Βλέπει που πάει και τι κάνουν τι μαγκέ. Άλλα από 70. Θα πάνε από καπί σε καπί να πούν τι λακαμίστρε, να πουλήσουν τον παπά, γιατί οι παππούδε. Ένα σε σκέφτεται το χάπι, άλλο σε σκέφτεται το αλτσχάιμερ. Η ψήφο δεν πρέπει. Και θα σκέφτεται. Ξεκινάει από τα 20, 18, πότε ξεκινάει. Για μένα σου πω κάτι που δεν πρέπει, δεν πρέπει να σταματάει στα 65. Όπω θεωρήσω ότι θα χαζώ τον άλλον, ναι, και εγώ πάνω από τα 60-65 πιστεύω κάτι. Όχι, 60 είναι μικρά, 65. Όχι, ναι, επειδή ο πατέρα μου είναι τώρα. Μετά το βλέπω ακόμα σώσα φρέα. 65 είναι καλά, φίλε. Καλά είναι. Καλά είναι, φίλε, σταματάει. Φτάνει τόσο. Φτάνει τόσο. Και εγώ θεωρώ ότι την ψήφο δεν την πιστεύω. Να σου πω γιατί. Πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι... Ότι κάτι γίνεται πίσω από τις κάλπες. Μόνο όταν. Στο καζίνο τους βάζουν μέσα όμως. Ναι, φυσικά. Και στην ψήφο τους βάζουν στην μέσα. Στην ψήφο, φίλε, εγώ πιστεύω, θα πω ότι οι εκλογές είναι δίκες μόνο όταν πας και η ψήφος είναι φανερή. Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και αντίγραφο από το που ψήφισες. Εντάξει. Μόνο ναι, τότε πιστεύω εγώ. Γιατί λέμε εμείς. Ξέρω εγώ ποιο ψήφισε. Δεν ψήφισα Τσίπρα. Δεν ψήφισα Τσίπρα. Δεν ψήφισα τώρα. Πώς βγήκε αυτό, ρε φίλε, αφού όλοι δεν τον ψήφισαμε ναι, και μιλάμε μεταξύ μας. Εγώ με το Ζαγοράκι δεν ήμουν ποτέ. Σου περάζει, δεν ήμουν ποτέ. Κάτι πιστεύει, δηλαδή, τι γίνεται εκεί πίσω. Κάτι ψήνονται, κάτι ναι, μαγειρεύονται. Έλεγε εκεί γκαλάνι, μπορς data, τα exit ball. Κάτσε. Παοκάρα, άκουσε. Τι έκανε η Παοκάρα. Έκασα ωραίωσει. Τα είπε καλά με την Παοκάρα και με τον τέτοιο να είσαι, με τον το Μανούση και τον άλλον. Κουλιανό. Μπράβο, μαζί εκεί πέρα. Να πηγαίνει, φίλε, σε πάει. Ναι. Καλό τρίδημο. Ναι, καλό κάνεις. Τρίδημο, ωραίο. Καλό κάνεις. Είσαι πιο πολύ στο sportscaster, δηλαδή στην ανάλυση του αγώνα. Όχι ότι ο Μπίσης βαρέδωσε στον Ενδρίκη και ο Ενδρίκη έκοψε την μπάλα μέσα για το πρίγιο. Δηλαδή δεν είσαι Βασίλης Γεωργίου. Ναι. 15-20 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά, καθώ κινείται εκεί. Δίνει στον Τσικιτζέλα, ο Τσικιτζέλα δίνει στον Κάπα. Ο Κάπα στον Τσικιτζέλα. Πηγαίνει στο Καρδαλιά, ο Καρδαλιά δίνει την μπάλα. Πόπο ρε φίλε, τι Καρδαλιά. Τα θυμάσαι αυτά. Μπέρε μάγκα, τι. Σπεντζόπουλο Πανοσωτηρόπουλο δίνει την μπάλα στο Σπεντζόπουλο. Παρεμβαίνει ο Κωτίδη και πετάει την μπάλα πλάγιο. Λε να το κάνει και αυτό. Είχα κασέτε, Γιάννη. Είχα κασέτε αυτέ τι παλιέ που τι μπασούσε το κασιτόφωνο. Και έχω καμιά κατοστή τέτοιε δεκαετία 70-80 να μεταδώσει. Απίστευτο, μην τι πετάξει, κράτα τι φίλε. Έχω α πούμε αυτέ που έκανε το Πολυχρονίδη, το τροχό τη τύχη. Ναι, ναι. Σε ένα ύποπτο μάτς Ρόδος Ολυμπιακός 3-4. Ο Πολυχρονίδη έκανε. Πολυχρονίου, σκάς, ναι. Ο Πολυχρονίδη γιατί κάνει το καινούργιο Πολυχρονίδη. Πολυχρονίου. Ο Πολυχρονίου παλιό, ναι. Ναι. Ο Γιώργος ναι, ναι. Πολυχρονίδη. Γιατί ο Πολυχρονίδη κάνει το καινούργιο ναι, τροχό. Αυτό θα σου. Ναι. Και έκανε μια αναμετάδοση. Πολυχρονία. Ασύλληπτη, φίλε Γιάννη, ασύλληπτη αναμετάδοση. Έκανε το σκυλί και μπάλα με αναμετάδοση. Αναμετάδοση. Αναμετάδοση να είσαι να ακούς ΕΡΤ τότε ήταν, δεν ξέρω πώς. Λες και ήσουν μέσα, δηλαδή. Δεν είχε ραδιόφωνο. Λες και ήσουν μέσα. Πέρα σπορ, δεν είχε τότε. Είχε Ρόδος Ολυμπιακός, το θυμάμαι, την άκουσα πριν 10 μέρες. Διαγόρας Ρόδου. Όχι, Ρόδος. Ρόδος. Ρόδος, δίνει την μπάλα στο Δοξάκι, ο Δοξάκης δίνει στο Χάσταλι, Καραντάνης. Σκαρτάδος γίνεται τα αριστερά στη Σαρακατσάνο. Πώς το λέγανε τον άλλον, Διακονικολάου. Τι είπε τώρα, Διακονικολάου. Ναι. Βγαίνει ο Κώτης μόνος του με τερματοφύλακα τον Κελεσίδη. Περνάει από τον Κελεσίδη, αγαπητοί μου ακροατέ, και το 3-1 είναι γεγονός. 3-4. Πήγαν στο ημίχρονο, το κάνανε. Το κάνανε 3-4. Μα γυρέματα, άσε ημίχρονο, τελικό. Από τότε τα γινόταν τα κόλπα. Βγήκε ο Δοξάκης και λέει, ο Λεωνίδας ο Δωρακάης ραντεβού στο Καβούρι, λέει. Με είχε, λέει εκεί. Ρε τι γινόταν από τότε, ρε φίλε. Τότε, ρε φίλε, πριν 30-40 χρόνια, ποιο μπορεί να ήταν τα ταξίματα, ας πούμε, τα λαδώματα μέσα στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο. Κοίτα, τότε είχε βαλίτσες. Ναι. Ναι. Είχε βαλίτσες. Χιλιάρικο έπαιζε. Έπαιζε η δερμάτινη βαλίτσα. Η καφέ, ο ναι. Καφέ συνήθως. Ναι, ναι, ναι. Δερμάτινη βαλίτσα. Με χιλιάρικα μέσα και τα λοιπά. Ναι. Έπεφτε εκεί, ήταν αντρίκια αυτή. Έτσι, ναι. Ναι, ναι. Στην αφήνουμε στα αποδυτήρια ναι, και φεύγουμε. Κάπως οι διαιτητές δεν είχε, είναι στην, το σύνδεσμο τάδε που ψηφίζει εκείνο και τα μπράβο, λοιπά. Ναι. Ήταν ο διαιτητής Αλανιάρης, του καθίζει όλα στην τη βαλίτσα να πούμε. Ή τραμπούκο είχε και έτσι. Βέβαια. Ή τραμπούκο ή βαλίτσα, ένα από τα δύο. Ναι. Ναι. Σωστό αυτό. Ή τραμπούκο είχε η βαλίτσα. Τέτοια ήταν η ιστορία τότε. Ή με ένα από τα δύο θα κέρδιζες, δεν γινόταν. Ναι. Άρα και οι ομάδες με... τότε είχε, ας πούμε, εγώ ξέρω μάτς δεκαετία 70. Πηγαίνανε, ας πούμε, λέει, αυτό το είχαμε αγορασμένο. Ναι, έχω και εγώ. Ακούγαμε, ας πούμε, μικρά αυτό, έλεγε, ας πούμε, ένα συγγενικό μου πρόσωπο σε ένα φίλο του, ας πούμε, παίζαν δύο ομάδες της πόλης, λέει,
Αγκουρά, μην έρθει στο μάτι. Πρεσόταν αυτό, το έχουμε αγορασμένο πριν 30 χρόνια, α πούμε. Το έχουμε αγορασμένο. Πήγαινα στα αποδυτήρια και έλεγε, α πούμε, στον προπονητή, στον πρόεδρο πέφανε. Και λέει, παιδιά, τα στόπερ λίγο πιο χαλαρά να μαρκάρουμε και τέτοια. Υπήρχαν προπονητές οι οποίοι ήταν και μεγάλοι στην Αλφα Εθνική που έκαναν καριέρα, τίτλους και τέτοια. Όταν σε ομάδες έλεγε, πρόεδρε, να πιάσουμε τον δεξιό πίσω φύλακα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει πετάξει ο Παντελάκης. Προπονητή από το παράθυρο. Παντελάκης. Παντελάκης ήταν ηθικό στοιχείο εκείνη την εποχή. Ναι. Αλλά οι Αθηναίοι πάντα είχαν ιστορία. Και έχει τώρα το Χαϊβάνι τον Παόξη και το Χαϊβάνι τον Αργιανό και το Αρχιχαϊβάνι τον Κόκκινο που διαχωρίζει τον Μπασχετικό Ολυμπιακό με τον Ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και παρασέρει και χιλιάδες ηλίθιους να πούμε. Δηλαδή πώς το διαχωρίζει, τι εννοείς? Ο Μπασχετικός Ολυμπιακός έχει ήθος. Ναι, γιατί σήμερα δεν σ' άκουσα ένα τέταρτο τελευταίο, σου είπα ήμουν εκτός. Για πες. Έχουν πει. Κάτσε ρε μίμη. Μάλλον είμαι το τέτοιο να ρε. Μίμη, κάτσε εδώ. Μάλλον είμαι το καφετζί ρε φίλε, το δικό μας. Μίμη, άστο το. Ποιες νεράκι. Ρε τι μίμη. Κάτσε ρε μίμη. Ρε τι μίμη. Έχουμε γκάζια εδώ πέρα. Έλα, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω τώρα. Ποιες νεράκι, μη φοβάσαι. Είναι καλός άνθρωπος αυτό. Είναι μπιτζίν Παναγιώτης. Είναι καλός άνθρωπος. Άρα τον Μπούζο φοβήθηκε. Σοβαρά. Ναι. Το σκυλάκι. Φρόνημα. Το Μπούζο φοβήθηκε. Είδε το Μπούζο και δεν έπαιρνε μέσα. Έβαλε την ουρά κατά τα σχέδια. Καλά, μόλι το διευθυντή είδε. Είσαι σαν πρέπει να παραγλύψει εκεί πέρα στον κύριο διευθυντή. Πού είχα μείνει. Είχαμε πει, όχι, τον Μπούζο του φοβάται, ρε παιδί μου. Ναι. Άλλο. Κάτσε τώρα να σκεφτώ τι λέγαμε τώρα. Κάτσε. Λέγαμε για το ημίχρονο πώ λαδώνανε πριν 30 χρόνια. Πάντα γινόταν, ναι. Είχαμε φτάσει στο Τραμπούκο, είχαμε φτάσει στη Βαλίζα, στο Παντελάκι είχαμε περάσει. Ναι. Που... Και έχουμε φτάσει στον Παοξή, τον οποίο αρχιχάιβανο και ο κόκκινο στον Μπασχετικό υπάρχουν... Ολυμπιακό και Ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Ναι, υπάρχουν μερικοί λύθοι ναι, ανάμεσα του και ο κόκκινο. Ναι. Δικαίωμά μου δεν είναι να έχω την άποψή μου. Δικαίωμά μου είναι να σε βρίζω. Βρίσκε με κι εσύ. Ναι. Να με πει κι εσύ, είσαι ηλίθιο ή στο τετράγωνο. Κανονικά. Δεν μπορεί να διαχωρίσει ένα σωματείο σε καλό τμήμα και κακό τμήμα. Ωραία. Δεν μπορεί να διαχωρίσει ένα παράγοντα ενό σωματείου σε καλό και κακό. Δηλαδή επειδή α πούμε έριξε λεφτά και. Πήγε στην Ευρωλίγκα και τα πήρε, πρέπει να το σεβόμαστε πάρα πολύ. Επέδυσε, έκανε για πάρσι. Ναι, και φυσικά ο Καμόρα σήμερα ήρθε να βάλει μια τάξη σε αυτό το καραγκιοζλίκι εδώ πέρα. Και καλά έκανε ο Πασχάλης. Λέγοντας ότι όταν εμείς ήμασταν με τον Οικονομίδη και με τους Βεζιρτζίδες και οι άλλοι ήταν με τον Γκάλι και τον Γιαννάκη. Ωραία. Και είχαν πάρει τα λεφτά ή κάτω κτλ. Τι είχαμε. Τι είχαμε. Τι συμφώνια είχαμε. Συμφώνια. Τι διαιτητές μας πετούσανε. Τι διαιτησίες είχαμε. Ο κ. Βεζιρτζής από κτλ. Και του βάζει σε τάξη ο Καμόρα. Τους βάζω σε τάξη κι εγώ αυτούς. Και επειδή τους έβαλε σε τάξη ο Πάκης Γαβγίζανε. Ρε παιδάκι μου. Δεν πιστεύω. Υπήρχαν παοξίδες. Υπάρχουν οι οποίοι. Ποιοι παοξίδες είναι αυτοί. Που πάνε με τις γκόμενές τους να πούμε και βγαίνουν σέλφι στη Τούμπα. Που λέγανε ότι ο Ολυμπιακός καλέ είναι μεγάλο σωματείο. Και τι σχέση έχει ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός. Ωραία. Με το... Και λέω εγώ. Ή θα πεις μπράβο στον Ολυμπιακό που παίρνει τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα και τα κύπελα στην Ευρώπη. Πολύ ωραία. Στο μπάσκετ. Μπράβο. Ή θα πεις είναι τα γουρούνια όλα έχουν την ίδια μούρη. Σωστά. Εγώ έχω την άποψη ότι τα γουρούνια όλα έχουν την ίδια μούρη. Άρα λοιπόν μπάσκετ και ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού είναι γουρούνια με την ίδια μούρη. Ναι. Ή είναι γουρούνια με την ίδια μούρη ή καλά κάνουνε. Γιατί δεν πήγες εσύ σαν Άρης και σαν ΠΑΟΚ ναι, να τους μπει στο ρουθούνι σαν μπάτζετ, σαν μπάσκετ κτλ. Και τους έχουν στη φάπα. Μόλις πας να τους κουνηθείς λίγο, μπαμ, έρχεται ο διαιτητής, έρχεται ο δικαστής, έρχεται ο οποιοσδήποτε και σε κατακεραυνώνει να πει. Ήρθε εδώ πέρα, ναι, δεν κάναμε λίγο τον τράκινα που δεν τον ανοίξαμε την πόρτα, μπαμ, 5-6 συρρήγματα, πάει ο Άρης. Πάει η κούπα. Είδες. Ερυπείο οφθαλμού, χειρουργείο Α. Μόλις πήγες λίγο να. Πάω να κουνηθώ λίγο εκεί πέρα να το παίξω μανιά, αού. Πάω από το στραγάλι, φρουτ. Πάρε και μια τεχνική, πάρε και εσύ τέτοιο, πάρε και 10 πόντους αέρα τώρα διαφορά και πάνε φτάσει εσύ το ρόστερ τώρα του Παναθηναϊκού που καμιά 15. Και ο Τράκη έδινε αυτόγραφα στο Ζητάνε. Και φυσικά, τι θα κάνει. Καλά, αξιότατε. Γιατί ο Τράκη δεν πληρώνει. Yeah. Πληρώνει, ξέρει τι εφορία πληρώνει. Ξέρει τι Ζητάνε πώ πληρώνεται από αυτό. Τη Σπάρτη δεν πλήρωσε. Τη Σπάρτη δεν πλήρωσε γιατί καλά εξηγήθηκε και δεν την πλήρωσε. Γιατί ρε φίλε, καλά εξηγήθηκε. Γιατί. Βέβαια τώρα. Γιατί βέβαια. Γιατί χειροκροτούσαν τον Ολυμπιακό στη Σπάρτη. Α πληρώσει και α φύγει. Ναι, αλλά πλέρωσε. Πλέρωσε, αλλά δεν πώ πήγαινε η Σπάρτη. Ανεξόφλητο του έχει. Έχω ένσταση εδώ. Τι έχεις ένσταση. Έχω ένσταση. Μήπως δεν κάνανε τίποτα καλά στη Σπάρτη και τους έχει ανεξόφλητος. Μπορώ να πω για τον παπά του, τον Γιαννακόπουλο και το θείο του τίποτα. Όχι. Εσύ κάτσε τώρα. Μπορώ να πω για τον Κόκαλη τίποτα όσον αφορά τις πληρωμές. Ναι, μπορώ να πω για τον Σαββίδη τίποτα. Όχι, δεν μπορείς. Ε? Δεν μπορείς. Τι να πω. Μπορώ να πω για τον Βαρδινογιάννη. Τσικουναράς, οφείλει σε κανένα μπέκ τίποτα. Μπήκε σε κανένα άρθρο. Όχι, δεν πήγε ποτέ. Λοιπόν, τι να πω.
Δεν μιλάω για τα. Φυσικά το μέγεθο για το τράκι τώρα, Σπάρτη. Δεν μιλάω για τα βατζιλίκια και για τα. Όχι, δεν μιλάω για αυτά. Εγώ σε μιλάω τι είσαι, τι δουλειά κάνει μάλιστα, τι παίρνει τόσο πάρτα. Τι είσαι παίκτη, πόσα είναι πάρτα. Τι είσαι εσύ εφορία πάρτα. Κατάλαβε. Ναι, γιατί τώρα έχει ένσταση για το τράκι στη Σπάρτη. Δεν πλήρωσε. Πού ξέρει εσύ ότι δεν πλήρωσε. Δεν πλήρωσε. Έχει ντοκουμαντέρ. Δεν πλήρωσε οι πάντε, διέλυσε το σωματείο. Οι προπονητέ. Για πόσα λεφτά μιλάμε τώρα, σιγά το θέμα. Μια ψηλή για το τράκι να ρίξει, α πούμε. Πόσα 300 χιλιάρικα. Ούτε. Ούτε. Για τέτοιο ποσό μιλάμε τώρα. Μιλάμε τώρα να πάει στα μπουζούκια ο Τράκη και να κάνει μια μαγκιάνα. Ένα σαματά κάνει στο μισό καρδί. Ένα σαματά τα λουλούδια στη λουλούδια. Τίποτα. Άνοιξε σαμπάνιε, α πούμε. 10 σαμπάνιε για τη Σπάρτη. Και μιλάμε τώρα για άρχοντα, όχι σε κάτι. Άρα κάτι έγινε σε κάτι γλετσέδε που πάνε στα μπουζούκια και παίρνουν 10 δίσκου από τη λουλουδού, του πετάνε και λένε. Φώναξε τα αφεντικό, αν πληρώσω, έχω 3 δίσκου. Πασχάλη Ζάχαρη, σώσε μα. Ναι, κόψε μα λίγο. Και να κόβει ο Πασχάλη ο Ζάχαρη, ξέρω εγώ από τα 10. Να πληρώσω τα 5 τα λουλούδια. Και το μισό που κάνει κράτα κάμα για την άλλη φορά. Κράμα κάμα στο ψυγείο να μου πει. Άρα ο Τράγκη του παίξανε τρίπλα. Δεν είναι τέτοιο ο Τράγκη. Ο Τράγκη το παίξανε τρίπλα τώρα. Τι είναι να του ρίξει 100 χιλιάρικα κάτω στη Σπάρτη. Κάτι έγινε, θα το μάθουμε όμως. Θα μάθω. Θα μάθω. Και έτσι και μάθω. Που θα λοιπόν, μάθω. Τράγκη, άσε τη Σπάρτη και έλα εδώ στον Άρη. Είμαστε την ομάδα εδώ άμα θες. Τώρα. Λοιπόν, έχω. Πάρε εδώ σε 1,5-2 χαρτιά εκεί στο Καρυπίδη να τελειώνει η δουλειά. Έχω την εντύπωση ότι ο Καρυπίδη αντιλαμβάνεται σε τι σωματείο έχει έρθει. Αντιλαμβάνεσαι τι σωματείο. Γιατί δηλαδή πριν δεν ήξερε τι σωματείο ήρθε, τώρα το κατάλαβε. Εγώ ήξερα σε τι σωματείο πάνε. Ναι, αλλά ναι. Δεν μήπως ήξερε και δεν κατάλαβε πώς έπρεπε να πάρει από τον Άρη αυτά που έβαλε, δεν ας πούμε. Ξέρω, δεν ξέρω. Τι περίμενε δηλαδή. Εγώ ξέρω ότι το παιδί θα βάλει άλλα 400. Δε, τι θα βάλει. Άλλα 400. Τι? Θα κλείσει τις τρύπες. 400 για να μην είναι ο Άρης, να πούμε. 400 λέβα. Χιλιάρικα. Σιγά κιόλα. Για να μην είναι ο Άρης. Ανατρίχιασα. Να μην είναι ο Άρης μέσα. Πού μέσα να μείνει. Μην μπει μέσα. Πώς θα μπει μέσα. Μην έχει άνοιγμα. Ο Άρης είναι ήδη μέσα με το Καρυπίδη. Θα πληρώσει ο Καρυπίδη. Ο Καρυπίδη είσαι ζημιωμένος. Εγώ τον Καρυπίδη τον κάνω αβάντα. Λέω ότι μέχρι να βρεθεί ο καλός παράγοντας τον Άρη, είναι ο καλύτερος που μπορεί να έχει ο Άρης. Τι έκανε. Τον πήγε τον Άρη από τη Γάμα Εθνική στη Β', τον έβγαλε τρίτο. Ποιον τον Άρη. Και σκέσαι Άρης. Τι και σκέσαι Άρης. Είναι θέμα για να βρει ο Άρης Γάμα Β', μιλάμε με γέθη τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ποιος παράγοντας μας βάλει. Κατευθείαν στην άλμα πρέπει να κάνεις. Τι παράγοντες και τρίγες κατσαρές τώρα αυτά θα πεις. Δεν υπάρχει. Άρη, ίσω να είναι εθνική. Τώρα γάμα και κρατήθηκα. Καλά είναι, καλά είναι. Τι καλά είναι, ρε φίλε. Γιατί. Τι καλά είναι, Άρη, συζητήνομαι. Θα κάνει άλλο πιστεύω. Ένα χρόνο υπομονή με δεν τον Καρυπίδη. Δεν κάνει καθόλου. Ναι. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο. Δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί, Καρυπίδη. Βρε μανατζερικά, βρε γκαξτερικά, δεν με νοιάζει πώ θα το βρει. Βρε δικαιοδοχίε, ρίξε κάτω το κομπότι, πάρει ασφάλιση από τον κομπότι. Δεν ξέρω, βρείτε γκαξτερικά, θα τον ανεβάσει τον Άρη στην Α. Εγώ Σεπτέμβριο θα παίζω στο καφενείο και θα πηγαίνω στην κούρα να βλέπω Super League στην Νόβα, το βλέπω τον Άρη. Αυτό το Σεπτέμβριο. Αυτό το Σεπτέμβριο. Άλλο Σεπτέμβριο μη διονοηθεί κανένα τον επόμενο. Τελείωσε ο Άρης, δεν πατάει κανένα σχέδιο. Ξέρεις ο Κομπότης. Β' Εθνική το λέω από τώρα. Ξανά ο Άρης, άμα είναι, το Χαριλάο θα πηγαίνουν μόνοι τους και θα τους σκουπίζουν. Μόνο αυτοί θα πηγαίνουν μέσα. Οι παίκτες και οι παράγοντες. Ο κόσμος δεν θα ξαναπάει. Υπομονή μπορείτε να κάνετε άλλο. Δεν ακόμα. Κάνει ο άλλος κόσμος υπομονή. Κουράστηκε. Τα νέα παιδιά δεν πρόκειται εγώ να κάνουν. Κοίταξε να δεις, δεν κουνιέμαι να κάνω πόλεμο στον Καρυπίδη εφόσον δεν υπάρχει άλλο από πίσω. Μη μου πεις, έρχεται ο Σκόρδας, έρχεται ο Κόντης, έρχεται ο Πόπης, έρχεται ο Ντίμης. Δεν έχει. Από πίσω τι έχει ένα μάτσο για να έρθουν για τον Άρη. Ούτε στα 300 χιλιόμετρα. Εσύ δεν ξέρεις παρασκηνιακά τι γίνεται όμως. Ούτε στα 300 χιλιόμετρα. Μπορείς να διαφερθεί κανένας. Άντε να μην αρχίσω να τα λέω τώρα. Γιατί το μπάτζετ του Άρη και η αξία αυτή τη στιγμή να το πάρει γωνία μαγαζί είναι 1,5-2 εκατομμύρια και τον πήρε, φίλε. Με το τσιμπούρ μαζί να τον πάρει. Ποιο τσιμπούρ, τσιμπούρ τα βλαριδέα τέτοια που πήγε σε κανένα 1 εκατομμύριο άνοιγμα τώρα. Ποιοι ρε. Πέρασα και δεν ακούμπησα. Ε, παίχτε γιατί κάτω ραχούλα στον αντένα τώρα. Σοβαρά μιλά. Ο Άρης αυτή τη στιγμή 1,5-2 εκατομμύρια τον παίρνει. Ε. Άμα πάει να πάρει 2 χαρτιά τώρα, βγάλει από τη βαλίτσα 2 χαρτιά, 2 εκατομμύρια ευρώ. Και πει, παίρνω τον Άρη. Ποιο σου πει όχι κανένα. Το σήμα ποιο θα το πάρει. Ποιο σου πει όχι κανένα, πε μου. Το σήμα. Όταν πα όμω και ακούσα που κάτι σκυλιά εκεί μέσα. Ο Άρης είναι. Και δεν έχουν μια μασημένη στη Μωρόλ να δώσουν. Μασημένη στη Μωρόλ. Αμασημένη στη Μωρόλ δεν έχουν εκείνη την ώρα εκεί μέσα αυτή τώρα. Και απαιτούν τον άλλο να του δώσει 6-7 εκατομμύρια για να του δώσουν τι συμμετοχέ. Τόσα απαιτούν, εγώ σου λέω. Ποιος? Σίγουρα πράγματα. Okay, όλοι αυτοί που είναι μπλεγμένοι εκεί μέσα. Δεν νομίζει, μια χαρά νομίζει. Εγώ κοιτάξτε, ο Άρης Τρίτος είναι κάτι το τραγικό. Ανέβηκε πέρσι από την Γαλλία. Τραγί, μ' ακού. Φέρε 2 εκατομμύρια να δούμε, ρε φίλε, θα σου δώσουν τον Άρη. Έτσι απλάκα. Θε τράκι. Θέλω τράκι το τρελό, ρε φίλε. Κι α είναι πράσινο. Θε τράκι. Ναι, αλλά είναι ντόπρο έτσι ωραίο. Θα σε βρει μπροστά, ρε. Θα σε βρει πίσω. Δεν κατάντησε, Αριάννα. Εγώ ρε κατάντησα. Εγώ η άποψή μου η δικιά μου είναι, ρε φίλε. Δεν το Αριάννα αυτή. Απ' τη λέσχηρε, απ' τη λέσχηρε. Και αλέσχηρε, δεν θέλω να ακούω Χαζομάρη πήγε να μάζευα 50 τότε, ρε. 50 για να βάσω τσουκάκι απέναντι και στον παλί, ρε τώρα. Με ένα 50 έγινα να πούμε, λέει, κατάντησε, Αριάννα. Τράκι, με ακούσε εδώ πάνω.
Εγώ λεφτά δεν έχω, αλλά τα Ryanair τη συντήρα θα σα κάνω, ρε φίλε. Τράκι. Θα δανειστώ να έχω. Εγώ έχω στάρω τράκι, έτσι μου ήρθε τώρα. Ρε. Λοιπόν, άκου τώρα. Μένει Β' Εθνική. Δεν μένω Β' Εθνική. Θέλει ο Τσιμπούρα. Δεν μένω Β' Εθνική, δεν ξανάρχομαι από Σεπτέμβριο που μπει εδώ πέρα. Ρε. Δεν κάνω για τον Άρη. Θα μιλάμε για την Πινελόπη, ρε. Θα μιλάμε για καφέδε, για πάστε Άρη. Δεν ξαναμιλάω για κάτι Β' Εθνική. Δεν μπορώ να ασχοληθώ πλέον. Το σκυλάκι μα εδώ είναι. Ρε. Πού είναι μην. Κάπου θα κοιμάται. Δεν μπορώ να ασχοληθώ εγώ ξανά Β' Εθνική. Κάτσε μείνει. Μια χαρά κοιμάται το σκυλάκι. Φουκαριάρα μείνει. Περιμένει σαν και εμένα πολλού ακόμα να ασχοληθούν. Εμεί πιάνουμε τη γενιά του 40, δηλαδή εγώ πιάνω τα 38 τώρα. Ναι. Εγώ πήγαινα θύρα 2. Πότε? Μια... Ναι. Συνέχεια. Το πρόλαβε τον Άρη Αλφα Εθνική. Καλά, είσαι σοβαρό τώρα με κουρεδεύει. Το πρόλαβε, το πρόλαβε. Ναι. Είσαι τρελό. Ναι, εγώ πήγα και πλακώθηκα και στην 3 να πούμε έριξε μια σφαλιάρα να με κουνούσε τη σημαία μέσα. Έπαιζε με την Ατλέτικο, παίζαμε. Τότε εκεί πέρα το. Πότε το 10 ήταν, αν θυμάμαι, που είχα βγει τον κολ. Ναι. Πήγα και εγώ δεν βρήκα στην 3 να πάω μέσα στην 3 λέω στου παλαβού να πούμε. Είχε και πέρα κανένα 18χρονο, είχε πει κανένα 5-6 μαλαματίδε και δύο χαράλαμπου. Σκουνούσε μια σημαία. Από πάνω μια σημαία και δεν μπορούσα να δω πάλι, είχα τρελαθεί ρε μου. Είχα τρελαθεί. Γυρνάει πιτσιρικά, τώρα με χαλαβαδιάζει και πέρα από τη σούρα του. Εσύ κάτι δεν φωνάζει για τον ΝΑΕ. Γυρνάει ένα και ο Στράπε ένα από ένα αριστερό κόστα μια σφαλιάρα. 18 διαζώματα κάτω, 7 που νευρό είχε κάνει ο πιτσιρικά. Σηκώθηκα μέσα στη μέση του αγώνα και σηκώθηκα, έφυγα από το κήπεδο. Τρελάθηκα. Εσύ τι λέω, θα κάτσω εγώ να πάω φυλακή για το κάθε βλαμένο, λέω εδώ μέσα να πούμε. Όχι γροθιά, φάπα. Σφαλιάρα, ρε. Σφαλιάρα όμω είναι το μάγο, λέει ξανά από τα χιου Στράπε. Ντάω μια φορά με τη σημαία. Εντε λέω από εκεί πέρα, μάι. Εγώ πήγα και να δω λίγο μπάλα να του λέω και το έκυβε το μέρε σαλιάρι του λέω. Πάω, τον έσβησε τα φώτα, πηχελώνα κόστο. Τον έσβησε. Σιχτήρα που εκεί πέρα μαϊμούνι, λέω. Σηκώθηκα, έφυγα τζάμπο το εισιτήριο, ρε κόστο. Τον άνθρωπο. Ξανά δεν πάρει εισιτήρια. Ένα ρε παιδί μου, όταν πήγαινα εισιτήρια, πήγαινα από πάνω γωνία. Δεν με ενοχλούσε κανένα παλικάρι. Γουστάρανε, ρε φιλιά, σου λέω τα παιδιά να βγάλουν τη τέτοια του. Πήγα κοντά, βρε, εντάξει, δεν σε ενοχλώ. Έχει τη σημαία, δεν μπορώ να δω. Έπειτα γι' το κεφάλι δεξιά-αριστερά να δω καμιά φάση. Όταν με γύρισε και μια τιέσαι, φωνάει για τον Άρη. Του λέω ρε αγόρι μου τώρα, ήρθε να δει μπαρα, δεν ασχοληθεί με μένα. Από εκεί με τρέλανε ρε φίλε. Ήταν από τις τελευταίες φορές που είχα σηκώσει και δεν ξανασηκώσει και ποτέ φίλε. Αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απίστευτα πράγματα, αλλά αυτά είναι που δεν γουστάρω. Τώρα μπορεί να πηγαίνει στην 3, δεν θα έχει κόσμο. Όχι, ρε, έχει. Αλλά εγώ στη 2 που πηγαίνω. Σημαίνει, δεν θα έχει να δει. Στη 2 είναι άλλη ιστορία. Υποψήφιοι προπονητέ όλοι εκεί πέρα. Ναι. Και από την πλευρά που έμπαιζε ο Χαβίτο. Τι φτύσιμο έχει φάει και ο Χαβίτο. Ο Χαβίτο. Ο Χαβίτο. Τη θύρα 2. Δεξιά πλευρά, ρε, αφού εκεί πέρα. Χαβίτο. Πάτ, και κάτι φλέματα, κάτι λάσπε έτρωγε. Άλλο είχε 47 χρόνια Μάλμπουρο κάμνιζε. Κάτι ροχάδε βαρούσε. Ου Χαβίτο, ρε, αφού και κάρφ. Χαμό, χαμό. Ωραία πράγματα. Πού είναι αυτά θέλουμε, ρε φίλε να λυπούμε. Αυτά γουστάρουμε. Τώρα θα φέρει ο κόκκερ. Τι το κόκκερ, το κόκκερ. Θα φέρει τίποτα λεμόνια που ξέχασε εκεί από την κουτά στη θέρμη για να μεγαζεί. Αυτό μου ο σκύλο γάμισε όταν έκανε τον κόκκινο για ξαναδοκίμασε. Δεν μπορώ. Ρε τον κόκκινο να θέλει να τα κάνει καλά με όλους και να θέλει να λέει ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Και όχι μόνο ο κόκκινο, χιλιάδες παοξίδες. Ναι. Και κρίμα είναι και παίζουν τα παιδιά μες στην Τουρκία και οι Τούρκοι μας έκαναν τις τις γιαγιάδες και παρένθεση Κώστα, εκείνος ο Σλούκας, ο Έλληνας, δεν τον άφησε να πάρει την λυπή για να πάρει την ηλική σημαία και τον στραβοκοίταξαν στη Φενέρ. Ο Ρετζέπ τα γύμπερ το κάνει, ξέρει τι να πει Ρετζέπ. Πήγε ο Σλούκας να σηκώσει την εθνική ελληνική σημαία που παίζει δηλαδή στη Φενέρ. Ναι. Και όπα, φρένο. Τι θες, ρε φίλε, τώρα για να σηκώσει. Ναι, γιατί λένε, ξέρω εγώ. Πώς Τούρκος. Τούρκοι πήραν Έλληνας και τρεις Σέρβοι. Εγώ στο kickbox, στο, πώς το λένε, στο MMA. Ναι, για τον Μάρκουλες. Στο παλατάκι. Ναι, στο παλατάκι. Δεν ήσουνα. Ναι, δεν να πάει με το δάσκαλο μην εγώ. Είπες. Που έγινε το επεισόδιο εκεί που είπα ότι έπρεπε να κερδίσει. Με τη δικιά μας η Ουγγαρέζα και την Ουγγαρέζα, ναι. Η δικιά μας έχασε και βγήκε σοπάλια. Διαμαρτυρήθηκα εντόμως που λέει ο κόσμος. Εντόμως. Ο Τούρκος που πάλεψε με τον δικό μας τον 120 κιλά. Τον Αρζουμανίδη. Τον Αρζουμανίδη. Ναι, στον παρακάθηκε μου είχα πει. Ο Τούρκος, ο Τούρκος είχε φέρει τη σημαία των Κρίζων Λύκων. Δεν πιστεύω να την ανάρτησε εκεί πέρα. Την ανάρτησε ναι. Και δεν κουνήθηκε ρούπι. Τίποτα. Α, δεν κουνήθηκε. Είμαστε λακαμάδες, τραχανάδες. Τι μονάχα. Ήταν εκεί πέρα όλα τα. Και υποτίθεται μαχητικά συστήματα. Σχιστομάτιδες με κάτι γραμμές εκεί στην. Πέρασε στα πολύ ψηλά γράμματα. Α. Η αλήθεια είναι αυτή. Μήπως ξέρει και η νέα γενιά ποια είναι η σημαία των Κρίζων Λύκων. Δεν ακούω. Πώς είναι η σημαία των Κρίζων Λύκων. Εγώ δεν ξέρω, μου είπαν εκεί. Να λέει, κοίταξε να δεις, λέει, βάζει τη σημαία των Κρίζων Λύκων. Όχι την τουρκική σημαία, των Κρίζων Λύκων ήταν να πούμε. Και δεν είδα να γίνεται καμιά μανούρα. Ναι, γιατί εγώ δεν ξέρω σημαία των Κρίζων Λύκων πώς είναι. Ναι, Κρίζων Λύκων, έτσι μου είπαν, είναι των Κρίζων Λύκων.
Δεν λέω ψέματα καθόλου. Τη σημαία του Λουτσεκά, α πούμε, ξέρω πώς είναι. Το σημαία των. Το Λουτσεκά, αυτό το κάτσι που έφυγε τα αετόπολα εκεί, έφυγε του διπλού αητού εκεί με τα χέρια, τα φτερά. Ναι. Τη σημαία του Λουτσεκά, ξέρω. Αλλά το έκανε κακό την καρδιά. Του γκρίζω λίγο να έχει σημαία και πώς είναι, δεν ξέρω. Μα μου είπαν εκεί να αυτό λέει. Εντάξει, τώρα αυτοί που είναι ασχολούνται μπορεί να ξέρουν, αν όντω. Ξέρω εγώ, με νοιάζει εμένα τον κρίζο. Δεν σε νοιάζει τώρα, αλλά λέμε. Μου είπαν εκεί να λέει αυτή η βάρνα τη σημαία των κρίζων. Ναι, αλλά κακό α πούμε αν εντό έδρα και δεν έγινε ένα γιούχο, όχι να πέσουν τώρα ψηλέ και χοντρέ. Ένα γιούχο άμα δεν έγινε και σηκώθηκε και σημαία κακό ρε παιδιά δηλαδή. Εγώ είδα ότι κάνανε γιούχο τον Αριανό που έπαιξε εκεί πέρα και κέρδισε εκεί. Δάσκαλο δεν έκανε καμιά κινησική του Μπέκα όλοι κάτω ρε παιδί μου. Δεν το βλέπω το δάσκαλο πολύ. Εντάξει είναι πολύ πολιτισμένο. Καβαλιώτη είναι πολιτισμένο άνθρωπο. Ναι, μάγκαλα πάνω στο τέτοιο θα πει φρένα ρε παιδιά. Εντάξει ήταν. Εντάξει είχε παλατάκι εκεί πέρα. Κοίταξε φίλε. Το μόνο άθλημα που μπορεί να βγάλει κατήλα από την ψυχή είναι το ποδόσφαιρο. Ούτε το box, ούτε το MMA, ούτε το μπάσκετ, ούτε το RNA. Θα σε τραγουδίσει ο Λάιτσμαν. Ούτε το DNA, ούτε το RNA. Ο βασιλιάς στο σπόρο είναι το ποδόσφαιρο. Τη καφρίλα. Η χλέπα την ψυχή σου μπορεί να τη βγάλει μόνο το ποδόσφαιρο. Ούτε box, ούτε αυτό. Καταρχήν, και οι αγώνες που γίνονται το MMA δεν βλέπει αίματα πια. Δεν το που πάει εκεί πέφτει το πρώτο μπουνίδι, μπαμ μπαμ μπαίνει μέσα ο διαιτητής. Βάζει το κάτι στην ιστορία. Παλιά πριν 4 χρόνια είδα κάτι μπουνίδια, κάτι αυτά, κάτι αίματα. Και. Ο δάσκαλος λέει: α, μην φέρεις το παιδί, λέει, γιατί είναι λέει, ακατάλληλο κτλ. Ο άλλο, το δικό μου δεν νιώθει το παιδί. Ναι. Δεν νιώθει, είναι ιατροδικαστής. Καλά, είναι... και αν το παιδί είναι. Ναι, είναι ιατροδικαστής. Ναι. Έλα, ρε, μου λέει: σιγά, σιγά, τι έγινε. Ναι. Τι άλλημα. Τι άλλημα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αποστολίδης, Καρακατσάνης, Σαβάκης, Ελαμίν, Ζερβού και 100 ακόμα προσωπικότητες που κυριαρχούν στο χώρο τους και συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζονται και μιλούν για το δικό τους success story στο νέο περιοδικό της πόλης. Identity Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ταυτότητα και είναι μοναδική. Σύντομα στα περίπτερα. Μπαμπά, πεινάσαμε. Πού θα φάμε? Όπου θέλετε. Στο διαχειρό Σαρέτου, στο ωραίο κάστρο. Εμείς παίζουμε στο παιδότοπο και εσύ με τη μαμά χαλαρώνετε στο μπαλκονάκι. Έχουν νόστιμα πιάτα και παγωμένες μπύρες άκουσα. Φύγαμε. Διαχειρό Σαρέτου. Κωνσταντίνου Καραμαλή 37 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Τώρα και με νέο, ολοκένουργιο κατάστημα στο κέντρο του Ρεοκάστρου. Τηλέφωνο 2310-695555. Διαχειρό Σαρέτου. Ελάτε να σας χορτάσουμε. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορο Σουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρυσοπληρώνεις delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Α, παπά, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου, το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, πήραμε τηλέφωνο το δάσκαλο. Ναι, είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία. Γιάννη, άκου τώρα την αλήθεια ποια είναι. Λοιπόν,
Μίλησα με τον δάσκαλο, εγώ και ο Κώστας. Αυτή τη στιγμή μου είπε ότι στο παρατάκι ο αντίπαλος του Αρζουμανίδη έβγαλε την τουρκική σημαία και κάνανε με τα χέρια του το σήμα των Γκρίζων Λύκων, αυτό που με έδειξες. Ναι, δεν έβγαλα σημαία των Γκρίζων Λύκων ατόφια, αλλά έχει τον Λύκο και, τον, και την ημισέλινο και το αστέρι όπως είναι. Ναι. Αλλά βγάλαν την τουρκική κανονικά με την ημισέλινο και το άστρο και κάνανε με τα χέρια του το σήμα. Πώς το κάνανε δηλαδή το σήμα? Αυτό που λέω, αυτό που δείχνει, ναι. Πώς ναι. κάνει ο Ασλαμάς, ας πούμε, στην, το διάβολο. Το χεβιμεταλλάδων. Το κλειστό, ναι. αυτό είναι των Γκρίζων. Ναι. Αυτό κάνανε. Ναι, ναι, δείχνει δηλαδή τη μούρη του Λύκου και τα αυτιά τα σηκωμένα. Άρα αυτοί που ελέγχθη εκεί πέρα ήταν ότι κάνουν τη σημαία των Γκρίζων Λύκων. Μπράβο, ναι. Και εγώ άκουσα κάνουν τη σημαία των Γκρίζων Λύκων. Ε, το ίδιο δεν είναι, Γιάννη. Περίπου, κάνανε, ρε, φίλε, απλώς ναι. περίπου το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, λέει. Δεν φέραν σημαία των Γκρίζων Λύκων, κάναν το σήμα. Ναι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Α, δηλαδή προκάλεσαν με το χέρι. Προκάλεσαν αλλιώς. Τώρα εμείς δεν ξέρουμε αυτά τα σήματα, ούτε και εγώ ήξερα, ας πούμε, ότι είναι έτσι. Ναι. Στο περίπου. Οπότε λοιπόν εντάξει, μισή δουλειά ναι. αλλιώς, μισή έτσι. Ναι. 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 Εμείς βγάλαμε τον αγκώνα προς τα μέσα, ξέρω εγώ, και βγάλαμε ένα δάχτυλο, η ολόκληρη μπουνιά. Τι λένε, πουλάκι μου. Ναι, ρε, πρέπει να ακούγεται αλήθεια πάντως εδώ, δεν πρέπει να λέμε. Εγώ ήμουν εκεί, ο άνθρωπος δεν τα ξέρω τα πράγματα, ας πούμε, όπως πρέπει να τα ξέρω. Και ο δάσκαλος. Καθάρισε. Καθάρισε. Με την τηλεφωνική του πάλι. Δασκαλώντας με την. Ναι. Ραπτόπουλε, αθλητικογράφος είπε τρία πράγματα για σένα. Πού τα είπε, ρε φίλε? Ποιος είναι αυτός ο αθλητικογράφος? Πρώτον, ότι βγάζεις 5.000 ευρώ το μήνα. Δεύτερον, ότι έχεις φάει πολύ ξύλο στη ζωή σου. Και τρίτον, ότι ο πατέρας σου τρεπόταν για σένα. Μάλλον τον πείραξε ότι βγάζω 5.000 το μήνα. Ρε φίλε, άμα τρως τόσο ξύλο, χαλά τα 5.000 που βγάζεις. Μάλλον τον πειράζει αυτό. Παιδιά, και εγώ δεν και εμένα. Δεν έχω πρόβλημα να βγάζω τόσο. Ναι. Έχω δηλώσει ότι έχω δώσει και έχω φάει πολύ ξύλο δημόσια. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, αυτό με το Μηταρά, εγώ δεν το πιστεύω ότι μία στο εκατομμύριο. Ας πάνε να το βρει τον πατέρα μου, το ρωτήσει τώρα. Μόλις πάει αυτό σε λίγο καιρό εκεί πέρα στα μνήματα. Μόλις πεθάνει δηλαδή. Και... διακρίνω μία ζύγια στην πιάτσα. Γιατί 5.000 βγάζεις? Ε? Γιατί? Ο παπάς μου, ναι, ντρεπότανε. Πραγματικά. Ντρεπόταν για ένα λόγο όμως. Γιατί πηδούσαν τον αθλητικογράφο, ο οποίος σου είπε αυτό το πράγμα. Και λέει, δεν τρέπεσαι, ρε. Σούσε και μύρισε. Σταμάτα, μη. Σταμάτα. Σούσε, κάτσε κάτω. Κάτσε που λέει. Τι πάθαμε. Άσε την έχω εγώ. Κοιτάει εγώ. Χαϊδεύει τώρα, θέλει χαϊδέματα. Θέλει χαϊδάκια. Έλα, μαμανά. Έλα, Μινέτα. Έλα εδώ. Την πήρα, την πάω μια βόλτα να πούμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Για τον Άρη, είπα. Ναι. Θες να πούμε για playoff. Τι να πούμε playoff. Σημασία δεν υπάρχει. Ιστορία. Παναθηναϊκός. Καθαρισμένη δουλειά τελείωσε. Πήγατε τον Καθάριο Εξτρέμ και τον Αντωνιάδη πάλι στον Πανιόνι. Καθάρισε δουλειά. Τραυματίστηκε και ο Σιώπης. Δεν έβαλε τον Μπεν Εξτρέμ, τον έβαλε φορ, έβαλε εκεί τον Καθάριο με τον Μασούρα. Ο ΠΑΟΚ πρώτο ημίχρονο δεν βλεπότανε. Στο δεύτερο ημίχρονο πάτησε τον Γκάζι. Έκανε ωραίο ο παιχνίδι ο Μπίσεσβαρ. Δεν βρήκε Σιώπη, βρήκε άλλον εκεί. Έτσι το κάνει. Αλλά νομίζω ότι εδώ παίρνουμε και κάτι μαθήματα το τι θέλουν οι ομάδες. Ναι. Κοίταξε τι θέλουν οι ομάδες. Εγώ στόπερ στον ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι με Βαρέλα, Μαλεζά, Κρέσπο και τον Μπούγκουρα. Για την επόμενη χρονιά. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Εγώ πιστεύω ότι θες. Θες να πάρει στόπερ να δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ, πάρε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τώρα, άμα με φέρει και ένα Βαρέλα, μην φέρει καθόλου. Αριστερό μπακ έχει το Λέοβατς, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Αριστερό μπακ έχει και τον Κωνσταντινίδη που θα γυρίσει. Παίζει και ο Κίτσιο που πήγε. Πολύ καλά, πήγε πιο όριμο ο Τζέιμς Ντίν από εκεί, μ' άρεσε. Ναι. Δεξί μπακ ο Μάτος, λίγο τα νεύρα να κόψει. Παίζει και ο Κίτσι από εκεί, ούτε δεξί μπακ θες. Γλύκο, έχεις θερματοφύλακα καλό. Θες να πάρεις θερματοφύλακα καλύτερο, πρέπει να πληρώσεις πολλά λεφτά. Έχεις, πάρτονα. Ούτε εκεί θα παίρνα θερματοφύλακα. Ναι. Λοιπόν, θερματοφύλακα, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ. Με τους αναπληρωματικούς εγώ δεν τους αλλάζω. Δεν τους πειράζω. Δεν τους αλλάζεις, ε. Άμα, όχι, όχι. Καλά κάνεις. Και δεν τους αλλάζω γιατί αυτοί του χρόνου θα έχουν και καλύτερη χημεία μεταξύ τους. Θα έχουν και καλύτερη χημεία μεταξύ τους. Μετά. Στον Γκάνιας είναι ένα παλιωμοδίτικο χαφ, εξάρι, με λίγες αποστάσεις, κεφάλι ψηλός πολύ δεν πολύ είναι. Πολύ ψηλό, μη θυμίζει αυτό ο Σακόφ. Με, όχι, όχι, για τον Γκάνιας. Για τον Γκάνιας είναι πιο γρήγορος, εντάξει. Σακόφ, αργός, αλλά δεν είναι σαν τον Τζιόλι, πιο επιθετικό γενή. Ψιάρε, φίλε, μη θυμίζει. Πατάει περιοχή, κάνει γκολ και με σούτ από μέση απόσταση και με το κεφάλι. Πιο καλός παίκτης από τον Τζιόλι είναι. Πιο καλός παίκτης από τον Τζιόλι είναι εκεί πέρα. Τον κρατάς. Τον κρατάς. Το κάτσε, τον κατέστρεψες, δώστονα. Δεν υπάρχει θέμα να τον κρατήσεις, άστονα. Τζίμι Ροτ, καλός, χθες δεν τράβηξε. Αλλά είναι, δεν τράβηξε, αλλά είναι καλό στοιχείο, καλό χαρτί, καλός τρεκαντήρης, καλός αγοράκης είναι. Ναι, 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 πολύ. Καλός αγοράκης είναι ο... Εντάξει, ο Ζαγοράκης ήταν πνεύμονας, μεγάλος. Πνεύμονας μεγάλος ήταν, γεννήθηκε για να παίξει τα χαφ. Και πάμε τώρα στη σέντρα και μπροστά. Πάμε τώρα στη σέντρα και μπροστά. Δεν αλλάζω το σέντερ φόρμ. Ούτε εγώ.
Έχω καλό σεντερφόρ. Κλάους θα κρατήσει. Όχι, τον Κλάους. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Κουλούρης Κλάους. Ξέρω τι κάνουμε τώρα με τα παιδιά αυτά. Άντε, ο Κουλούρης εντάξει είναι πιτσιρικάς ακόμα. Ναι, ναι. Τον Κλάους τι κάνουμε. Μελισανίδη, πάρ' τον Αστινά, εγώ πιστεύω σε καλοί παπάδες. Το αλλάζω παραστάσεις, φεύγει από τον ΠΑΟΚ, πάει κάπου να παίξει, να αλλάξει παραστάσεις, ψυχική διάθεση κτλ. Τέλος πάντων, παίρνω και ένα σέντερ φοράκο πιτσιρικά, Πρίγιοβιτς έχω. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να τη βγάλω μόνο με τον Πρίγιοβιτς. Δεν μπορείς, ρε, πώς θα σε βγάλει αυτό. Κρατάω για δεύτερο τον Ενρίκε. Του αλλάζω θέση. Γιατί το αλλάζω θέση του Ενρίκε. Για να μην μαρκάρει. Τώρα παλά από τα μαρκαρίσματα. Θα παίξει εννιάρι. Όταν δεν παίζει ο Πρίγιοβιτς, θα παίξει εννιάρι εσύ. Ωραία. Είσαι ο αναπληρωματικός μου. Και όταν παίζω 4-4-2, θα παίζετε και οι δυο μαζί. Και πάρε και ένα του κιλού, έναν center for χωρίς. Αν βρει κανένα ταλέντο. Δεν τον πειράζω το center for. Δεν πειράζω το center for. Δεν πειράζω το center for. Μπορεί να βάλω τον Ενρίκε δεύτερο. Και με εντολή, φίλε, όταν χάσω την μπάλα, κοίτα την κερκίδα, σφύριζε. Δεν με ενδιαφέρει τι. Πάρε να με κάνει τύπα ένα τσάι, μην μόλις, μην μόλις κερδίσουμε την μπάλα, ασχολούσε. Μόλις δει την μπάλα στο τσίμηρο, τρέχα, κάνει την κίνηση. Κάνει την κίνηση. Μη. Θα μαρκάρουν όλοι. Θα μαρκάρουν όλοι και εσύ δεν θα μαρκάρει. Θα είσαι ο μόνος που δεν θα μαρκάρει. Δεν έχουν στιγματίσει και οι διαιτητές τώρα, στυλ του καρτάκια, έτσι. Πρόσεξε. Δεν θα του τη βγάλουν ένα. Τι αλλάζω εκεί. Τι αλλάζει. Κρατάω τον Πίσεσβαρ. Ωραία. Και παίρνω έναν Πίσεσβαρ πιο αθλητή. Με τρία πνευμόνια. Δεύτερον. Το Τζάλμα Κάμπο. Το λέω ευχαριστώ πολύ. Μόλις φτιάξω Μυστακίδη στο πόδι. Μπράβο, καλά, λες, έχουμε και το. Κρατάω το Μυστακίδη και παίρνω και εκεί ένα Μπεχταρά. Ωραία. Κρατάω τον Μπέλκα για δεύτερο φορ για εξτρεμοειδή κατάσταση. Κρατάμε και τον Μπέλκα. Τον κρατάω τον Μπέλκα, αλλά θα πάω να πάρω εκεί αριστερά μια Μπεχταρά. Με άλλα λόγια. Με άλλα λόγια. Είμαι ο Σαββίδης. Ωραία. Έχω εκεί τον Ίβιτς και τον άλλον τον Κουρούπαγλά, τον τεχνικό διευθυντή. Του παίρνω στο γραφείο. Εγώ μιλάω τώρα. Άκουσε για Σαββίδη τώρα. Ναι. Δεν μου στη σκύλη. Μην. Σαββίδης είναι καλός άνθρωπος. Πληρώνει. Δεν θα καυγίζει. Θα φας κλοκέτα καλά. Ναι. Παπαθανασάκησα, μα λέω τότε θα καυγίζει. Ναι, και καγιούλη. Και καγιούλη θα καυγίζει. Και καρυπίδι θα τρελαίνει όταν θα. Καρυπίδι θα κάνει χαρέ. Λοιπόν, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να. Άιτε πάλι, ξεκινήσει. Τελείωνε. Ναι. Δεν πάμε, πάμε. Πάω για δεκάρι. Εφτάρι, εντεκάρι. Τρεις παίκτες, αλλάζω επίπεδο. Δεν πειράζω. Δεν πειράζω τον ΠΑΟΚ σε καμία των περιπτώσεων σε άλλη θέση. Ωραία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στο επιθετικό μου κομμάτι πάω και παίρνω τρεις παιχταράδες στη θέση 10, στη θέση 11 και στη θέση 7. Αν ήμουν εγώ. Αν ήσουν εσύ. Τώρα, εσείς ψάξετε βρείτε εξάρι άλλο, ψάξετε βρείτε οχτάρι άλλο, ψάξετε βρείτε δεξιμπακ άλλο, τερματοφύλακα ψάξετε βρείτε, βρείτε ξέρω εγώ. Τι θέλετε να βρείτε, αριστερό μπακ. Εγώ αυτούς από τη μέση και πίσω δεν τους πειράζω. Λοιπόν, Κώστα, ερώτηση. Δεν τους πειράζω. Ωραία. Ωραία. Ερώτηση γιατί σκέφτομαι από χθες. Για μένα, γιατί με ρωτάτε. Σε σένα, στα play-off και τα λοιπά. Σε σένα και στους παοξίδες. Επειδή έχεις μπαλαδόφατσα, ρε παιδί. Θα ανοίξουμε γραμμές. Θα ανοίξουμε, ναι. Θέλω να ρωτήσω. Ναι. Σε 4-3-3 ναι. Στους παοξίδες και σένα. Αν είχαμε Μακ δεξιά, Ροντρίγκες αριστερά και Πρίγιοβιτς κεφαλή φορ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ χτυπούσε πρωτάθλημα. 100%. 100%. Θέλω και οι παοξίδες να μην το πούν αυτό. Βέβαια. Και αναπληρωματικό Φακούντο Περέιρα εκεί να υπάρχει. Ε! Στον Άρη ποιος είναι πρόεδρος. Καρυμπίδης. Καρυμπίδης. Έχει τίποτα καλύτερο, πες τώρα. Έχετε τίποτα καλύτερο, ρε. Τίποτα δεν έχουμε. Σας φέρουμε τον Γαλανό. Να μας φέρεις. Θέλεις τον Καλατζίδη πίσω. Να έρθει ο Γαλανός με την άσπρη την Πόρσε. Ε, τι Πόρσε θέλεις. Τι Πόρσε. Τι. Στον Ηρακλή ποιος είναι, Παπαθανασάκης. Είναι. Σκούσουν τα γαδούρια. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 καιρό, μήνυμα 54-3-40. Λοιπόν. Εγώ πάντως χθες περίμενα να γίνει ένας λέει σεισμός, μια φωτιά, κάτι ρε παιδί μου που να γκρεμιστεί το γήπεδο λέει. Να δω ποιος τρέχει λέει πιο γρήγορα. Ο Γαύρος λέει ή ο Τούρκος. Αμάν. Μάλιστα. Απίστευτο λέει. Τι λέει. Τι λέει, έτσι στο κομπιούτερ. Ξανάναψε. Πάμε. Αριστερό μπακ κλείσα λέει από πρωτάθλημα δυνατό με full σεζόν. Εντάξει. Εντάξει. Κουμούνα. Κουμούνα λέει. Ραπτό.gr λέει κουμούνα. Μπείτε και δείτε τη στιγμή της χθεσινής μαρμίτας όπου πετάμε μπύρες στη φωτογραφία του Ήβιτς. Και αυτό πάλι. Ραπτό.gr. Κάνουμε αναπαράσταση. Πώς είναι το άδειο κουτί της μπύρας. Το μισό άδειο και το γεμάτο. Ναι. Ναι, αλλά ο Βλάτα δεν πέφτει ούτε στη φωτογραφία, ρε μάγκα. Χολέμπας μας χαλάει καθόλου. Όχι. Καθόλου. Χολέμπας, ρε μάγκα. Καθόλου. Νίκος από Γιάννητσα, ο κύριος Παναντόλ έφυγε πληρώνοντας τα χρέη τα δικά του, έδωσε τζάμπα τις μετοχές και χορηγεί 100.000 ευρώ. Τώρα ο Νικόλαρος λέει τι θα κάνει, είναι ο νέος μεγαλομέτωχος. Χρόνια πολλά σήκωνε
και κανένα τηλέφωνο. Ναι. Καλά σε λέει. Και εσύ σήκωνε ρε, σε πήρα την Παρασκευή κλειστό και είχες. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Πάμε στις γραμμές. Τέσσερις έχω, άλλε δύο περιμένουμε. Ναι. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Χαρά, καλημέρα. Καλώς τώρα. Καυγερινέ. Ναι. Εσένα λέει. Καλημέρα. Στο έχω πει πολλές φορές. Καλησπέρα, Στεφανάκο. Γεια σου, ρε αδερφέ. Στο έχω πει πολλές φορές ότι αν ξεφτερά σου να πετάξεις, μην μένεις στην επαρχία εκεί πέρα. Γιατί μιλάς μόνο για αυτή τη μικρή ομάδα, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Ποια είναι η μικρή ομάδα? Την ώρα που αρχίζεις, ναι. Αυτή εκεί που μιλάς τώρα για τον Μπίσερβαρ και το. Λες και μιλάς για τον Μαραντόνα και τον Καρέ. Εντάξει, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν το ξέρω τώρα αν θα έρθει ο Βέλιος. Και τι κάνεις, δε φίλε. Ρε, δεν ξέρω αν έρθει ο Βέλιος. Τι να σου πω, ρε. Λοιπόν, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο εξτρέμ που θα τρέβει στο μουσί σου. Τους ξέρεις, εγώ σε πιστεύω γιατί κάθε φορά που λες ισχύουν αυτά που λες. Τι, το σεμπά, το λευκό σεμπά θα πάρεις, τι. Βρε, άσε ρε το λευκό σεμπά. Ό,τι έχει πει, έχει βγει, ε. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι ο χειρότερος παίχτης που έχει ο σεμπά. Θα πάρει εξτρέμ σε στυλ Καλέτη, θυμίσου το. Ωρε φίλε. Δεν φανέ, δεν σου λέω βλαγγίες τώρα. Όχι ρε, κάθε φορά ότι με έχεις πει έχει βγει ρε, γι' αυτό σου λέω, σε πιστεύω. Φοβάται το Σαββίδι φαίνεται, γι' αυτό. Τα πιο πολλά λεφτά θα τα δώσει εκεί πέρα. Ειδικά φέτος που θα τον κυνηγήσουν και με τη διαιτησία θα φτιάξει μεγάλη ομάδα. Ναι. Θα δώσει τα πιο πολλά λεφτά που έχει δώσει από τη μέρα που πάτησε στον Ολυμπιακό. Του γύρισε το μυαλό δηλαδή έτσι, τώρα. Έτσι ακριβώς. Και ναι. Ξέρεις πόσο εγωιστής είναι αυτός. Δεν ξέρω τον Προύτο. Αυτός είναι φίλε, δηλαδή τι να σου πω. Για μια άδεια πήγε και έδωσε 70 εκατομμύρια, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Ναι. Που δεν θα κάνει τίποτα. Και ο δικός μας δεν πήρε το 20% του Μπέκα. Ο δικός σας και εσύ πήρε το 10% τώρα. Και το 20% του Λιμανιού πήρε. Ακούω που λέτε πήρε λιμάνια και πήρε το 10%. Σαν το Μελισσανίδη έχει τον ΟΠΑΠ, λέει το 4% μας δουλεύετε τώρα. Κάνετε τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πω κάτι. Ναι. Χθες είδα λίγο τη μαρμίτα. Έχει αυτό το βλάχο, ο teenager εκεί, πώς τον λένε, τον Τζόρνταν. Ναι. Αυτός που είναι από την Αμερική και τον λένε Τζόρνταν. Του Μάικλ Τζόρνταν, ξέρω. Στην πιάτσα έτσι το λένε. Τζόρνταν. Τζόρνταν το λένε. Πιάτσα, ναι. Και λέει για το. Τι να υποστηρίξει. Αλλά δικαίωμά του να υποστηρίξει και τους Τούρκους. Δεν τρέχει τίποτα. Πάντως όταν έπαιξε ο Πάοκ με τη Φενέρμπαξε και έβαλε τον γκολ αυτός ο Μούσλι. Ο Σέρβος που είναι ο Μουσλίμοβιτς, πώς το λένε. Εδώ ο Πειραιάς λες και το βάλε ο Ολυμπιακός τον γκολ. Ανώτερη άνθρωπη. Και όχι μόνο. Εγώ στην Καλκιδική το είχα δει, όλοι σηκώθηκαν αριανοί. Τι όλοι χρυσαυγείτε εσείς στον Πειραιά, αντιτούρκοι να πούμε. Φίλε, δεν έχει χρυσαυγείτε, άκου να σου πω λίγο. Και να σου πω και το εξής. Ακούω μερικούς που τσατίζονται λέει που τους λένε λέει Βούλγαρους. Ναι. Δηλαδή, ρε φίλε, άμα τους λέγανε Ιταλούς θα τσατιζόντουσαν. Όχι. Ωραία. Που τους λένε Τούρκους, οι συμπολίτες τους εκεί πέρα δεν τσατίζονται. Ναι. Γιατί ξέρω εγώ, είναι χειρότερο το Βούλγαρο από τον Τούρκο. Παραδείγματο χάρη. Εγώ δεν συμφωνώ και με τα δύο. Αλλά οι Αριανοί που λένε του Παοξίδε Τούρκου δηλαδή. Ναι. Όχι μόνο οι Αριανοί και οι Ηρακλείδε. Ναι. Φίλε, ξέρει πότε το κατάλαβα. Εγώ μια φορά τη δεκαετία του 90 έχω πάει στο Χαριλάου, ναι. Τον Ολυμπιακό, εκδρομή. Και παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Μπάουξ, τη Λεωφόρο. Ναι. Είναι στο Ολυμπιακό στάδιο. Ναι. Και έτσι όπω ήμασταν εμεί 0-0, θυμάμαι τότε. Το παιχνίδι και βγαίνει ένας από το μικρόφωνο και λέει και πάω, λέει Παναθηναϊκός πάω και ένα 0 με γκολ του Βαζέχα και φωνάζανε ο Πάου και η Τουρκία και λέω τι έγινε ρε, τι Τούρκους λένε τα πλάκα, δεν ήξερα εγώ ότι τους λέγανε έτσι. Ναι. Και έχει γίνει πανικός και ξέρεις δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτοί οι άνθρωποι βρίζουν τους αεξίδες και τους λένε χανούμια. Ενώ έχουν την ίδια καταγωγή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τι σκεπτικό είναι αυτό, ρε φίλε. Ίδια ράτσα δηλαδή. Ίδια φάρα. Ναι. Ρε φίλε, αυτά πρέπει να τα πει στο εκεί, σε αυτό να μου κάνει την εκπομπή. Ναι. Που είναι και 50, 55, πόσο, 60, πόσο χρόνο είναι αυτό, ρε φίλε. Ο Τζόρντα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ούτε πέρα. Πόσο είναι, και άλλο σειράδε. 50 βαριά. Να είσαι 25, 30, τράπο, είσαι καμένο. Αυτό είναι 50 χρονών, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, όμω πιο μπρουτάλ. Θέση λοιπόν, έχει λέγοντας ότι όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη. Ρε φίλε, ο άλλος το ξεχωρίζει. Παίρνει χαρτζιλίκι αυτός για να τα λέει αυτά. Όχι ρε φίλε, άποψή του είναι. Πρέπει δηλαδή κάποιος να παίρνει χαρτζιλίκι. Είναι ανιδιοτελής ο Τζόρνταν, να έχετε υπόψη σας. Δεν το κάνει. Έχει κουσούρια αυτά, αλλά είναι ανιδιοτελής ο άνθρωπος. Καλημέρα. Τίποτα. Είναι σοβαρό παιδί. Κυλκής. Στο 1.83 άνοιξε το διπλό του ΠΑΟΚ. Να δούμε πόσο θα φτάσει όσο να αρχίσει το παιχνίδι. Διάβασε και κάνει ένα μήνυμα από αυτά που στέλνουμε, ρε Ρεμάλη. Καλή εκπομπή.
Ο φίλος από τον Κιλκής. Καλημέρα, φίλε. Αυτός. Έτσι λέει αυτός. Καλημέρα. Ναι. Να τηλεθεθεί. Ναι. Καλησπέρα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, Νικόλα. Έλα. Τι γίνεται στο Πανάκο μου. Τι να γίνει, ρε. Κλαίω εδώ πέρα, φωνάζω. Τράκι μάκι να με πάρει κανένας. Φέρ το Μελισανίδη. Έκανα συνεργάτη και ο Μελισανίδης θα του δώσω μια ομάδα. Το σήμα του Άρη θα το πάρει, ρε. Ρε Καρδάκη, ο Τίγρης έχει τόσες εταιρείες, έχει τόσους συνεταίρους, κάτα κάνει για τώρα. Σιγά, 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 ξέρω εγώ, θα αρχίσεις πάλι τα αλφάδια και τις μπουλντόζεις τώρα, τέλη Αυγούστου. Δεν θα δικάσεις. Ούτε το Κλάος θα πάρεις και θα αρχίσεις τώρα εκεί πέρα τις μπουλντόζεις. Έλα. Θέλω να δείξω δύο θεματάκια, παρακαλώ. Παρακαλώ. Το πρώτο έχει να κάνει. Και μιλάω πάντα επώνυμα. Ναι. Εκείνο τον αστυνόμο θα δίνει τη ΣΕΡΤ, τον Άρη Γάτα. Ο Άρης, ναι. Κύριε Άρη Γάτα, το να ανεβάσω εγώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία για να γράψω από κάτω κάτι, θα με κράξουν σε εισαγωγικά 10, 20, 30 διαδικτυακοί φίλοι. Σωστά. Το να ανεβάσεις μια φωτογραφία εσύ είναι αναφέρον το δικαίωμά σου. Αυτά όμως που γράφεις από κάτω δείχνουν ότι δεν θέλεσαι καθόλου μα καθόλου εμένα, το παροξύ, τον Ολυμπιακό, τον Ηρακλειδέα, τον Αριανό, στους οποίους έχεις εισβάλει στο σπίτι μέσω της ΕΕ. Δεν με ρωτάς αν θέλω να σε δω. Με υποχρεώνεις να σε πληρώσω ντε και καλά μέσω της ΔΕΗ. Σε πληρώνω κάθε μήνα και σου βγαίνει και γράφεις αυτά που γράφεις. Όταν ο παδός του Παναθηναϊκού, δεν με διαφέρει ποιο παδός είσαι. Το να κάνει το ίδιο πράγμα με αυτό που λες, αποκρίνει ο Ανδρώνης και δεν με διαφέρει εμένα. Σωστά, ναι, πληρώνει Ανδρώνης, δεν πληρώνω εγώ. Δεν το πληρώνω εγώ. Βέβαια, σωστός, πολύ ωραία. Εάν έχεις λίγο τσίπα κύριε Αθηνόνο Σαλήνη, με την καμπαρντίνα του ή την καφέ, λίγο τσίπα αν έχεις πάνω σου, να βγεις και να ζητήσεις συγγνώμη από όλους αυτούς που σε πληρώνουν κάθε μήνα. Εσένα και τόσους άλλους εκεί κάτω. Εντάξει. Και το δεύτερο που θέλω να δείξω, που δεν το έχω κάνει ποτέ, γιατί είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι ιδιαίτερα, έχει να κάνει με το Μετρόπολης, το οποίο για μένα είναι τρόπος ζωής και το ξέρει όλος ο κόσμος. Το ακούω όσο περισσότερο σε όλη την ημέρα του εδώ, όπως και το Ραφτό.gr, το έχω πεθάνει. Ναι, το έχεις μου διάσει. Κύριε Γιώργο Μπούζο, δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου άλλο ραδιοφωνικό μέσο να γνωρίζει μέχρι και τι ώρα αγόρασε ο μεγαλομέτωπος να βγάλει κάτι. Είναι, το βεβαιώνεται τόσο πολύ το οπαδικό στο στοιχείο με τον κύριο Σαββίδη, ναι. Τόσο πολύ που στο τέλος γίνεται, τάξη, δεν ανέχεται, δεν αντέχεται. Εγώ τώρα με Μελισανίδης ξέρω πάνω κάτω ότι ασχολείται με πετρέλαια, ότι ο συνέτερος και ο τέχος έχει πάρει ένα μεγάλο ποσό και οπά, μέχρι εκεί. Δεν ξέρω αν έχει αγοράσει κόπεδα, ή αν έχει αγοράσει το παλιούλι, ή αν πήρε τη σουρουφή, ή αν πήρε το Μέγκα, καλά το όλοι και τα θέλει. Το αν θέλετε εσείς να εργαστείτε στο Μέγκα, είναι πάρα να θέλετε το δικαίωμα του. Αλλά δεν χρειάζεται τόσο πάθος, ρε παιδιά. Εγώ τους αγαπώ όλους, ειδικά τον Νικολάκη, τον Κουλιανό, τον έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Δεν χρειάζεται τόσο πάθος, ρε παιδιά. Καλά κάνετε. Μην μπερδεύετε τόσο πολύ το οπαδικό σας συνέστημα με την ιδιότητα του ραδιοφωνικού παραγωγού. Είναι άσχημο πράγμα. Γιατί θα τα ακούνε Αλτίνες, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, θα ακούνε όλοι οι Βόρειες Ελλάδα. Και πάρα πολλές φορές είμαστε μαζί σε αυτά που λέτε. Συμφωνούμε απόλυτα και παρφάνουμε, αλλά όχι τέτοιο σημείο. Είναι σαν να μισέμαστε στους υπόλοιπους εκτός από αυτούς όλους εμάς. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είσαι καλά, Νίκο. Πάμε. Έγινε, Νίκο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Έλα. Πάμε, Γιάννη. Έλα, μ' ακούς. Α, ναι. Εντάξει, έλα, έλα, έλα. Έλα, τι κάνεις. Καλά. Έτσι σύνταδερφε. Έλα. Είναι λίγο και στη δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Έλα, σε ακούμε. Λέγε. Ναι. Για τον Ηρακλή έχουμε καμιά είδηση. Τίποτα νύχτα ακόμα. Δεν έχει τίποτα. Ούτε για άντες, ούτε για δά. Για να κατεθέσουν το φάκελο, τίποτα. Τίποτα. Δεν είχε καμιά είδηση σήμερα, είμαστε σίγουροι. Προσωπικά εγώ δεν ξέρω τίποτα παραπάνω. Αν έχεις κάτι εσύ και θες να το καταθέσεις. Δεν θα γίνει ψηφοφορία τελικά για το αν θα μείνει ο Ηράκλης ή όχι. Στη Super Clicker, παιδιά, δεν θα μείνει, δεν θα γίνει ψηφοφορία. Δεν την ακούσατε την είδηση.
Όχι, δεν το άκουσα αυτό. Ψηφοφορία για ποιο λόγο να μείνει, αν θα μείνει. Αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει ψηφοφορία στη Super Clica. Ναι. Για αυτό παλιό είναι, ρε φίλε. Δεν είναι ότι. Δηλαδή, όχι, σήμερα αποφασίστηκε. Ήταν, α, συγγνώμη. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα γίνει η ψηφοφορία. Το αναβάλανε, το κάνανε και σήμερα αποφασίστηκε. Πολύ αυτό λέει. Λοιπόν είναι μάνα εξ ουρανού για τον Ηράκλη. Τώρα, γιατί είναι μάνα εξ ουρανού για τον Ηράκλη? Γιατί επειδή επικοινωνιακά αυτή τη στιγμή, αν πέφταμε λόγω αδειοδότησης, δεν μπορούσαμε να πούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι αδικία. Τι αδικία? Δεν είχαμε να πληρώσουμε, δεν είχαμε φορολογική ενημερώτηση, δεν είχαμε το ένα, δεν είχαμε το άλλο. Αλλά τώρα που θα μας ρίξουν γιατί έχουμε πληρώσει τον Πορτουλίδη, δηλαδή κάργα αδικία, θα μπορούμε επί ένα, δύο, τρία χρόνια να λέμε ότι αδικηθήκαμε. Ναι. Και ότι οι γνωστοί άγνωστοι που θα χαθούν πάλι στις τουαλέτες, όπως είχε κάνει παλαιότερα ο πρώην συμμαθητή μου ο κ. Βιολίδης για τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Και χάθηκε στους διαδρόμους. Συμμαθητές ήσασταν? Βέβαια. Σαν πατέρα σου μοιάζει ο Βιολίδης. Πολύ μεγάλο δείχνει. Εντάξει. Είναι λίγο τα κιλά, μάλλον. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Λοιπόν, επειδή θα το ξανακάνουν τώρα, τώρα θα μπορούμε να λέμε ότι είναι ο Φιάνος του Βορρά πάλι. Δεν θα έχουμε όλο το δικαίωμα. Ναι. Γιατί αυτός λέει ότι χτυπάει το σύστημα τώρα και πάει κόντρα σε όλα, ενώ του δίνουν τα πάντα. Έτσι, πώς γίνεται ένας που χτυπάει το σύστημα να του δίνουν τα πάντα? Τα πάντα το δίνουν, δεν έχει μείνει τίποτα. Πώς γίνεται ένας που χτυπάει το σύστημα να τον βάζουν λαγό για τις άδειες? Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι θα σε ρίξουν τώρα μετά που πλήρωσε και τον Πορτουλίδη, θα σε ρίξουν? Αυτό εννοείς με την ψηφοφορία? Βέβαια, μα η απόφαση που θα πάρθει είναι αν θα πέσει ο Ηρακλής, ναι. Επειδή λέει έπρεπε να πληρωθεί μέσω τραπέζης και πληρώθηκε μέσω γραμματείων και τέτοια. Ναι, αλλά πληρώθηκε. Το θέμα μας είναι αυτό, αλλά δεν υφίσταται και πώς θα ερμηνεύσει την πληρωμή. Ναι, ενώ η ίδια η Super Clica τότε μας έδωσε πίσω τους βαθμούς, τώρα θέλει να τους ξαναπάρει πίσω και να πέσουμε. Βάζει μια υπογραφή ο Πορτουλίδης ότι πληρώθηκε και τελείωσε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Είναι. Θα λέμε αιώνια λοιπόν τώρα τα γνωστά πράγματα που λέγαμε και πριν. Ήταν δώρο εξ ουρανού και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύεις δηλαδή ότι αν θα γίνει ψηφοφορία των ομάδων? Θα γίνει πάλι 5-1, ρε παιδιά, τι λέμε. Ή μάλλον ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ πάλι θα χαθεί στις τουαλέτες εκεί. Όπως έγινε την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι θα ψηφίσει ανοιχτά αυτή τη φορά. Θα δούμε. Ναι, άμα ψηφίσει ανοιχτά είναι ακόμα πιο. Και ανοιχτά και υπέρ θα ψηφίσει. Γιατί να τώρα η δικαιολογία ότι κάποιοι βγάλανε απανό εναντίον του, εντάξει, μου θυμίζει το Μυτιλινέο που είπε ότι για ένα πέναλτι φεύγω. Ενώ πήρε αποζημίωση από τα ορυχεία του στο Κόσοβο από τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Και το καημένο το Μυτιλινέο, πολύ το λυπάμαι. Δηλαδή, πολύ το συμπονάω, ναι. Το καημένο, ναι. Πάντως είναι δώρο μάνα εξ ουρανού και θα μπορούμε να λέμε αιώνια ότι είμαστε αδικημένοι και ότι είναι ο μόνος πραγματικά ο Ηρακλής που πάει ενάντια στο σύστημα, έτσι. Θα αρχίσει. Γιατί και εσύ να καζαντζίδεις. Δεν πιστεύεις ότι ο Γρηγόρης μπορεί να τον σώσει? Ποιος ο Γρηγόρης, ο κόκκινος? Ναι. Καλό. 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 Εντάξει. Δεν το σχολιάζω. Γνωρίζεις και γιατί. Ακόμα είστε στη διαμάχη? Δεν θέλω να το συζητήσω το θέμα. Εντάξει, γιατί όταν έπρεπε να το συζητήσουμε, το συζητήσαμε και δεν ήταν μακριά. Οπότε άστο το θέμα αυτό, θα τα πούμε άλλη ώρα. Έγινε, εντάξει, εντάξει. Εγώ πήγα να μπω στη μέση, δεν τα κατάφερα. Δεν ξέρω αν έχουν κάποιες διαφωνίες τα παιδιά. Οι διαφωνίες στη ζωή είναι ωραίο πράγμα να υπάρχουν. Καμιά φορά πρέπει να τελειώνουν όμως αυτές. Κάποια στιγμή πρέπει επιμονή μου βάσεως. Κάτσε, μην πιες νεράκι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Ραπ. Καλώς τον. Χρήστος Γιώπονος. Γεια σου Γιώπονε. Να το παιδί. Έτσι. Λοιπόν, ήταν να βγω χθες να πάρω στη Μαρμίτα. Ναι. Αλλά είδα τον γιο του, το λαϊκό του Χατζηνάκου, έτσι τον καημένο που σηκώθηκε όρθιος εκεί πέρα που σημαδεύανε τον Ήβιτς. Ναι. Και τον λυπήθηκα και λέω άστολο, άστολο να περάσει. Γιατί ρε, μην κάνεις τέτοια, και εγώ ήμουν εκεί, αλλά δεν με λυπάσαι. Τι το λυπάσαι, ρε. Με μένα, ρε. Ξενοδόχος στη Θάσο με 35 κλίνες, 4 κλίνες, 3 γυμναστήρια. 300 λόγα τα μπεμβένα, πούμε. 300 λόγα τα Λέει ότι είμαι καλό προαίρετος. Ναι, εδώ ναι. Αυτό όλο το χειμώνα που περάσαμε, που μιλήσαμε κάποιες φορές και στο ραδιόφωνο εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Τέλος πάντων, ο στόχος επετέφθη. Ήταν μεγάλη η δονή που πήραμε τα μαθηματικά την άνοδο μέσα στο Χαριλάου. Και πολύ εύκολα κιόλας. Πολύ εύκολα. Δεν κινδύνεψε η ομάδα καθόλου. Ναι. Τι, εμείς είμαστε ακόμα τώρα, σοβαρά μιλάς. Εδώ, εγώ πιστεύω ότι θα γινόταν και κανένας χαμός άμα έμπαιζε εκείνος ο Βασιλόγιαννης. Ευτυχώς δεν έπαιξε. Ναι, είστε τυχεροί. Όντως, πραγματικά. Εγώ γιατί φίλε, μην γελάς, το λέω ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, λέω, κοίταξε τι θα γινόταν. Έπεφτε τη μεριά του Καράμπελα και εκείνος ο Καράμπελας είναι. Το 12 να πάρω να γυρίσω πίσω.
μετά από 2-3 εβδομάδες που θα γίνει το τελευταίο μάτς μέσα στη Λαμία, ουσιαστικά εκεί πέρα θα γίνει ένα μεγάλο πανηγύρι και θα το γουστάρουμε. Εγώ συνάντησα και μίλησα με ανθρώπους 50, 60, 70, οι οποίοι πραγματικά δακρύσανε για αυτό το πράγμα που συνέβη, γιατί μπορεί να μην το καταλαβαίνουν ορισμένοι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά για μια επαρχιακή πόλη που δεν είχε βγει ποτέ στην Αλφα Εθνική, είναι μεγάλη υπόθεση. Η Λαμία δημιουργεί φιλάθλους. Αυτή τη στιγμή παιδάκια στο σχολείο λένε τι ομάδα είσαι, λέμε Λαμία. Ενώ μεγάλες ομάδες, όπως ο Άρης, χάνει φιλάθλους. Εγώ χάνω αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να τους συνετίσει, να συνετιστούν, να δείξουν την ίδια σοβαρότητα και στην Αλφα Εθνική, να κάνουν έξυπνες κινήσεις, να φέρουν καλούς παίκτες. Ξέρετε και... τι λέει τώρα. Εγώ θα ανέβω. Λαμία... να είναι ένας επόμενος Πανετολικός ή μια επόμενη Ξάνθη τα επόμενα χρόνια. Αυτό ρε παιδιά. Καλή νύχτα. Αισιόδοξο τον ακούω. Γιατί να μην είναι. Πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε Γιάννη. Μία η ώρα. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αποστολίδης, Καρακατσάνης, Σαβάκης, Ελαμίν, Ζερβού και 100 ακόμα προσωπικότητες που κυριαρχούν στο χώρο τους και συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζονται και μιλούν για το δικό τους success story στο νέο περιοδικό της πόλης. Identity Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ταυτότητα και είναι μοναδική. Σύντομα στα περίπτερα. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπο 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, 4 γραμμές έχω, άλλες 2 περιμένω. Αυτό με το κόλλησε ο κόλ και το 2-31-0. Όλα είναι 90. Μια Δευτέρα η οποία αριανό δεν άκουσα ακόμα. Δεν έχουν κουράγιο να βγουν. Εγώ λέω για όλους, για όλους τα λέω. Τι κουράγια να έχουνε. Και ξέρεις ο Καρυπίδης. Και ξέρεις ο Αριανός όμως. Ξέρεις τι στηρίζει Ραπτόπουλος στον Καρυπίδη. Τι με νοιάζει με την ανυπαρξία μιας νέας διοικητικής. Δεν με νοιάζει τι στηρίζει εσύ και τι κάνει με τον Καρυπίδη. Τράκι, έλα τώρα. Εγώ είμαι σαν, ας πούμε, πες τον Άρη, πού τον βάζεις. Μια μικρή ομάδα. Τον πήγε από τη Γάμα στη Β'. Τον πήγε. Έκανε πρωταθλητισμό. Δεν βγήκε. Καλά, ρε, μου λες για άθλο τώρα πάω μια ομάδα από τη Γάμα στη Β'. Τι πάρω και εγώ δεν την πάω, ρε. Στην Α έπρεπε να την πάω εγώ τώρα. Δεν είναι. Όχι, τι δεν εύκολα είναι. Τα πράγματα. Με 2 εκατομμύρια φέτος. Η ομάδα συρρυκνώθηκε. Ωραία, αστεία και δεν υπάρχει. Ακούω τρίχες τώρα. Φέρε με 500 χιλιάρια και σε κάνω εγώ ομάδα, όχι αστεία. Εντάξει. Καλημέρα. Πού ξέρω εγώ αν θέλω να φάνε και σουβλάκια εκεί πέρα τα υπόλοιπα λεφτά. Πού ξέρω εγώ τι θέλω να κάνω. Καλημέρα, καλημέρα. Θα δούμε. Καλημέρα. Ναι. Ορίστε. Καλημέρα. Να ρε, για 4 μαζί κάνει αυτός. Νάτος. Αργιανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Στηρίζω Καρυπίδη γιατί μαθαίνω ότι. Άκουρε Θόδωρα. Τον κάνουν τρικλοποδιές ιστορίες. Ναι. Κάτι παραγοντάκια οι οποίοι έχουν κάτι μέσα τα οποία παίζουν πάοκ τα μέσα τους. Έχει κάτι κουκουβάκες, κάτι και τεχνικοί διευθυντές ξυπνήσανε. Και κουκουβάκες έχουμε τώρα. Και άμα ακούω κάτι τέτοια εγώ. Όσο κι αν έκανα τον Καρυπίδη να πούμε πώς τον λένε κριτική, γυρνάω το φίλο και λέω στηρίζω Καρυπίδη δημόσια. Πάμε. Τι να τον κάνω εγώ τώρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι πριν πούμε στην επιμαχή κουβέντα. Ναι. Βάσει των γνώσεών σας. Ναι. Στους νόμους της φυσικής και της κβαντομηχανικής. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω πώς γίνεται ένας άνθρωπος που δέχεται ένα κουτάκι μπύρα στη Φαβορίτα να του κάνουν ράματα 10 εκατοστά πιο μακριά, τέρμα πίσω στη Χωρίστρα. Μπορεί εκεί να σκίστηκε, ρε φίλε. Το... Η μπύρα ήταν διασπορά. Α, ήταν διασπορά. Ναι, μέσα η μπύρα είχε τέτοιο, ρε παιδί μου. Υδράργυρο. Πρέπει, ξέρεις, πρέπει να το χτύπησε στη Φαβορίτα.
και να πετάχθηκε το καπάκι. Ναι. Και να το βρήκε 10 εκατοστά πιο πέρα που έκανε τα ράματα. Συγχωρήστε, ρε, τέρμα πίσω. Ναι, άμπραβο, ράματα έχει. Αυτό πρέπει να γίνει, ρε παιδί μου, γιατί στο βίντεο φαίνεται ότι το χτυπάει στη φαβορίτα, αλλά τα ράματα τα κάνει συγχωρήστε δεξιά πίσω, γι' αυτό. Ναι, εκεί πέρα ήταν τα ράματα. Είναι μια ελαφριά μετατόπιση. Ναι. Σαν αυτή που έκανε ο άξονας της γης. Ο κεντρικός άξονας της γης έκανε ένα κρακ, κρακ. Και αποκλίναμε τις πορείες μας 10 σάντιμετρα. Όχι 10. Ωραία. 10 σάντιμετρα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή τηλεφώνησα το πρωί σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που είναι ο συνεργάτης σας από τη Μαρμίτα, κύριε Ραπτόπουλε. Βεβαίως. Και ήταν παρευρισκομένοι εκεί και άλλοι δύο συνεργάτες του. Τον έναν, τον δύο γνωρίζω, του τρέφω τρομερή συμπάθεια. Ναι. Και του εξέφρασα κάποια ερωτήματα περί της ύπαρξης παρελθόντος στην ομάδα του Άριος. Ναι, 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 ναι. Και τα διέψευσε κατηγορηματικά. Ήταν, ας πούμε, του είπα για κάποιους προπονητές που αβαντάρισε ένα site, τα διέψευσε και αυτά όταν ήταν Αναστόπουλος. Ναι. Αλλά στο κλείσιμο του τηλεφωνήματός μου υποστήριξε πώς γίνεται ένα παρελθόν να είναι αμαρτωλό από τη στιγμή που σε πήγε στους 32 του UEFA. Ναι. Και τι είπε? Έτσι αποκόμισα το σκεπτικό ότι το παρελθόν τελικά για κάποιους ανθρώπους δεν θεωρείται και τόσο αμαρτωλό. Πιο πολύ θεωρείται ωφέλιμο. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε την άλλη φορά. Αυτά λέω. Υπάρχει, ναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, πώς λένε, επί Χούντας, κυνηγούσαν τη Χούντα και μετά λένε πού είσαι Παπαδόπουλε Πατακέ, πού είσαι Κόντι, πού είσαι Σαωρίδη, ναι, πού είσαι, ναι, Σκόρδα. Αυτό λένε οι Αριανοί. Ναι, ρε τους καημένους. Ρε, δηλαδή, τους καημένους τους Αριανούς. Κρίμα είναι. Κρίμα είστε. Κρίμα. Κρίμα. Δεν σκέφτονται ότι εξαιτίας του παρελθόντος αυτή τη στιγμή βιώνουμε αυτά που βιώνουμε. Σκέφτονται ότι εξαιτίας του παρελθόντος πήγαμε στους 32 της Ευρώπης, ας πούμε. Ναι. Και ότι παίζαμε μπαλάρα, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν ότι από τις 32 μεταγραφές που φέρναμε κάθε χρόνο τα 20 ήταν παλτά Καστοριάς. Όχι, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρουν ότι κερδίσαμε την Ατλέτικο μέσα έξω, ρε παιδί μου. Το τιμολόγιο για τα παλτά τι έγραφε όμως. Ναι. Ναι, ρε φίλε, εγώ τώρα είμαι υπέρ του Κόντι, γιατί θα σου πω. Ο κύριος, ναι, Κόντις έφερε καλούς παίκτες, ξέρει το ποδόσφαιρο, να πούμε. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, το ότι κοστίζαν οι παίκτες δεν τους χρέωνε ο κύριος Κόντις. Ο κύριος Κόντις τους έφερνε. Τους πρότεινε. Τους πρότεινε και έλεγε αυτός κοστίζει τόσο, αυτός κοστίζει τόσο, τόσο για μένα, ας πούμε, αν ήταν, ναι, σαν μάνατζερ, αν λειτουργούσε, δεν το ξέρω. Ο άνθρωπος δεν έκανε κάτι ώστε να χρεώσει το σωματείο ο κύριος Κόντις. Ας έλεγαν αυτοί, ξέρεις κάτι, ρε Σιγιάννη, αυτοί ακριβοί είναι. Να τους χρεώσουμε λιγότερο. Ο Κόντις τι τον έγιαζε, Παναθηναϊκός είναι ο άνθρωπος. Ας προσέχαν οι Αριανοί, λέω εγώ. Είμαι υπέρ του Κόντι και υπέρ του Καρυπίδη. Να έχεις υπόψη. Αυτό συμφωνώ, ναι, μαζί σου. Εγώ δεν, ναι, τι λέγω. Εγώ σου λέω για αυτούς που είναι τώρα αυτή τη στιγμή σαν πράγματα. Ναι. Ότι θα σου πω με ένα παράδειγμα. Εσύ ή ο Στέφανος, άμα είχατε μία εταιρεία, ένα ραδιοφωνικό σταθμό και βάζατε έναν επικεφαλή άνθρωπο και είχε καταφέρει σε 20 χρόνια να κάνει 36 χαρτιά χρέη, παρότι η εταιρεία αυτή έκανε μεγάλες ακροαματικότητες. Ναι. Και μετά, άμα ξανάνοιγες ραδιόφωνο, εσύ θα το προτιμούσες να το ξαναβάλεις επικεφαλή. Ναι. Αλλά εγώ φυσικά όχι. Αλλά θα κάνει τα 36 χαρτιά χρή. Εγώ δεν θα τον έβαζα με τίποτα, εννοείται. Δηλαδή το έργο αυτό πώς το βλέπεις, ακούγεται φυσιολογικό? Εμένα καθόλου. Εγώ είμαι κάθετος, ανίδετος αυτό. Δεν θέλω αυτό το παρελθόν. Λέει, δεν το θέλω. Ναι, σ' ακούω. Μια απάντηση, ρε παιδί μου, σου λένε φυσιολογικό αυτό το έργο? Όχι, καθόλου σου λέω. Τι φυσιολογικό? Ρε Σέφανε, την άποψή σου την ξέρω. Για το Ραπτόπουλο λέω τώρα. Ο Ραπτόπουλος δεν απαντάει. Ναι, που το κάνει, ξέρεις. Δεν είναι φίλο Καρυπίδης, έτσι είπε, να μην απαντήσει. Όπως λέει ο Ντάνα Ιντερνάσιονα από τη Γερμανία. Τον φίλε, κοίταξε να δεις. Εγώ ένα άνθρωπο που πήγε τον Άρη από τη Γάμα στη Β, έκανε πρωταθλητισμό. Για 5-4 πόντους δεν την έβγαλε. Και άμα δεν τον έχει χρεωμένο, γιατί έμαθα θα δώσει ο άνθρωπος 300-400 χιλιάρια να κλείσει τις τρύπες. Δεν μπορώ να τον κυνηγήσω, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Δεν είναι Δεν είναι πρόεδρος της Μπαρσελόνα και της Ρεάλ, στον Άρη είναι. Τις τρύπες ποιος τις άνοιξε, ρε Κώστα? Τι να κάνουμε. Πήρε τον Τζιμπούρ, ο Τζιμπούρ. Εγώ τον έφερα. Τι να κάνουμε, ο Τζιμπούρ. Εγώ όταν έκρασα το καλοκαίρι, μην με φέρνει στο Τζιμπούρ. Ναι. Ο Τζιμπούρ, δύο μήνες πριν, έβαλε γκολ σε τελικό κυπέλο Ελλάδος, πήρε το κύπελο Ιάκ με γκολ του Τζιμπούρ. Πού να φανταστεί ο Φουκαράς ο Καρυπίδης ότι ο Τζιμπούρ. Θα μου πεις, πήρε το Ραούλ Μπράβο, παιχταράς. Πού να φανταστεί ότι βιολογικά ο Ραούλ Μπράβο. Πήρε το Νέτο. Πού να φανταστεί ότι. Συγγνώμη, ρε Κώστα, εγώ και εσύ φανταζόμαστε και εδώ ασχολείται με το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να καταλάβει δηλαδή. Ο άνθρωπος ξόδεψε. Τι ξόδεψε? Ξόδεψε. Να πω κάτι τελευταίο για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Να πει ότι δεν.
Ωραία, ωραία. Βάσει το λεγόμενο σας, δηλαδή, θα μας βάλετε και το γράτο ότι ήταν κανένας παράγοντας. Να πούμε τίποτα ψηλό. Γιατί Αλφα Εθνική δεν τον είχε τον Άριο Γράντας. Οπότε, δεν βγήκε η Ευρώπη με τον Γράντα και τον Τσαρούχα προηγουμένως. Δεν έπαιξε την καλύτερη μπάλα με τον Φυρό. Εντάξει, να μου σαουρίνεις, θα μου κάνεις τα έτσα μου καλή και να μου... Εντάξει. Καλοί παράγοντες ρε. Εντάξει τώρα, τι ο Άρης μικρή ομάδα είναι. Πάει. Μικρή ομάδα, ναι. Μικρή ομάδα, οι παράγοντες αυτό μπορούν, αυτό δίνουν. Τι να τον κάνω τώρα, τον κάνει πίδι. Να τον κυνηγήσω με τίποτα. Το άμα είναι μικρή. Τι να φέρω τον Τίμη και τον Πόπη που βάζουν πρωτοσέλιδα, τον Πάοξ στην εφημερίδα που δουλεύουν. Οι Αριανάρχες. Πλάκα κάνεις ρε τώρα. Με τίποτα. Θα παίζουν Πάοξ όλη μέρα, γλύφουν το Σαββίδι. Όχι κύριε. Η ομάδα μα είναι μικρή μεγάλη, από πού το συμπεραίνεις, από πού το. Κοίταξε. Υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι μεγάλη, μπορεί να κάνει μια παρακμή μεγάλη, μικραίνει. Την κρίνω ως εκείνη τη στιγμή που είναι. Λέει ο άλλος. Ξέρεις, λέει, στα νιάτα μου, λέει, τι ήμουνα εγώ. Ναι, σε βλέπω στα γεράματα πως είσαι. Τώρα τι είσαι. Τώρα τι είσαι. Ναι. Τώρα τι είναι ο Άρης. Μικρή ομάδα. Και τι να κάνω, να κυνηγήσω το Καρυπίδι επειδή ο Άρης είναι μικρή ομάδα. Ας βρει μεγάλο παράγοντα. Δεν έρχεται μεγάλος παράγοντας στον Άρη. Πας... Η οικογένεια του Άρη έχει κάτι χαχόλιδες, κάτι φτωχούς, κάτι πλούσιους που δεν... Μέτρια κατάσταση. Πάνε και στην Κηφισιά, στείλει μου το τράκι. Ρε εσύ, άκου λίγο να σου πω. Άμα εσύ πάρεις ένα αμάξι με 500 άλογα. Ναι. Και του βάλεις ένα οδηγό 18χρονο που μόλις πήρε το δίπλωμα. Θα την πάρεις σαν τον Τζάμπο. Σημαίνει ότι είναι κακό το αμάξι. Όχι φυσικά. Ο οδηγός είναι που φέρει ευθύνη για το ότι δεν πάει καλά το αμάξι. Εσύ τώρα είσαι δηλαδή ο Άριστο αμάξι με τα 500 άλογα. Ναι, ρε φίλε, τι είμαι. Καλά, οι άλλοι εδώ δεν γέμισαν άκα. Εγώ νομίζω, ρε φίλε, σε εικονική πραγματικότητα είσαι. Μια χαρά είναι ο Λόβρος. Καλά στα λέει. Εδώ οι άλλοι δεν γέμισαν άκα και γέμισα άκα αγόρι και μου λες ότι δεν είμαι το αμάξι των 500 λοιπόν. Αυτό που το πας. Τι λες τώρα. Απλά τυχαίνει να έχουμε το 18χρονο οδηγό που μόλις πήρε το δίπλωμα. Εγώ σε βλέπω σαν Πόλσκι 1500. Φέρε μου ένα τη Πόλσκι. Θα θυμάσαι τα Πόλσκι. Ναι. Φέρε μου ένα Ραϊκόνεν να το βάλουμε στο τιμόνι, να σου πω εγώ πώς θα πάει το προσαϊκό. Τα 103 δευτερόλεπτα τα κάνει. Ναι. Τόσο τα κάνει. Τι ναι, ρε φίλε, να λέμε λίγο τα πράγματα με το όνομά του. Μην τρελαίνεις και εσύ, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι αξίζει ο Καρυπίδης άλλη μια χρονιά βοήθεια να πούμε να τη βγάλει την ομάδα. Μόνο στην Αλφα μα θέλει ξανά βοήθεια. Και ξανά να. Α τη βάλει στην Αλφα, δεν ξέρω με τι τρόπο θα βάλει. Παραγωγικά, εξωπραγματικά, να φέρει διαστημάνθρωπου, να φέρει εξωγήινου, με ίντρικε, με δεν ξέρω, με μαφιοζηλίκια. Α τη κάνει ό,τι θέλει. Στην Αλφα, τι θέλει να κάνει. Αλλιώ, γεια σα. Καλή συνέχεια, παιδιά, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Καλημέρα. Εκεί που λες. Δηλαδή, όταν βγαίνετε οι Αριανοί, μην έχετε την εντύπωση ότι είστε οπαδοί μεγάλη ομάδο. Είστε ένα σωματείο που συρρυκνώθηκε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε 5 χρόνια. Μπορεί να έρθει ο ανιψιός του Τόμ Πάπας και να τον κάνει τον Άρη Μπαρτσελώνα. Σήμερα τι έγινε. Καλημέρα. Άσε τι ήταν τώρα τα παραθοντολιλίκια να πούμε. Γεια σου Μίνη. Έλα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Ο Τσάριβο Κιλικής. Ποιος. Μα ακούτε. Σ' ακούμε ναι, φώναζε λίγο. Παοξάκη από Κιλικής. Καλώς τον. Παοξάκη. Ναι. Για πες. Ναι. Και το Ραϊκό να αναφέρεις το Γαϊδούρι με το Σαμάρι δεν πάει. Να ξέρεις. Τώρα. Για μένα, κοίταξε, από το που λέει, καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ θα ήταν να φέρουν αυτόν τη Παρτιζάν. Ποιο όνομα, ρε. Που ακούγεται. Το Λεωνάρντο. Ρε φίλε, αυτό το Λεωνάρντο, εγώ άκουσα μπάρμπας είναι, ρε φίλε, αυτός. Όχι, καλός είναι. Αλλά λέμε για αυτό το Λεωνάρντο 33 χρονών είναι, ρε φίλε. Πόσο ετών είναι, ρε. Τόσο θα είναι. Δεν τι το, θέση παίζει. Τι τόσο θα είναι, 33 χρονών και θα σου το φέρεις. Φέρ και το Βιερίνι, ρε, τώρα πάμε στη Βόλσμπουργκ. Ο κόλος του έχει φτάσει μέχρι το χορτάρι, κλάνει και σηκώνει τα σκόνη από κάτω. Ας τον παραμύθι, ρε. Εγώ άκουσα και το άλλο. Ποιο? Κάτι για Ροντρίγκες, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Τι Ροντρίγκες και Ροστρίγκες και να πάει ο Κάτσε εκεί, ρε. Εσύ δηλαδή για σένα ποιον θες να φέρει, ρε, Ραπτόπουλε, να πούμε. Εγώ θα σου πω σε ποιες θέσεις να φέρει. Στη θέση του Μπίσεσβαρ. Έναν να διώξει αυτόν τον Τζάλμα, να πούμε, το Ταγάρι. Μπράβο, δύο. Και αριστερά. Ένα ακόμα φορ. Μίνι. Φορ θέλει αυτό. Φίλε, άμα δεν πλέρωσε ο Τούρκος τον Ροντρίγκες και πάρτε να πίσω, είναι πολύ καλή λύση. Σφαίρα είναι, μια χαρά. Ναι, γιατί κι εγώ αυτό έχω ακούσει. Σοβαρά, δεν τον έχει πληρώσει ακόμα. Πλάκα κάνεις. Αν το πετάξεις εκεί, αν βγάλεις τον Τζαλμά και βάλεις αυτόν μέσα. Αν βάλεις αυτόν μέσα, είσαι άρχοντα. Δυο ταχύτητες επάνω είσαι. Και κόντρα θα παίρνεις και φορτώματα. Παίρνεις και ένα φορ. Εντάξει, φορ έχεις.
Εντάξει, για ένα ακόμα ρε παιδί μου, εντάξει. Να φέρεις ένα ακόμα, γιατί να μην τον φέρεις. Έχεις ένα backup, ναι. Καλός ο Πρίγιοβιτς, δεν λέω. Και μ' αρέσει που είναι και ποιοτικά καλός, εμένα αυτό μου έδειξε. Αυτό πρέπει να είναι το φέρεις. Έχει άλλο background το ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή. Και δεν, είναι μόνο, δεν είναι μόνο ψηλά πολύ καλός. Και χαμηλά είναι καλός, όχι όμως με ταχύτητα να τριπλάρει, έχει άλλα καλά. Παίζει πλάτη, μπορεί να κρατήσει την μπάλα, να δώσει μια διαγώνια, να βγάλει assist μέσα από την περιοχή. Είναι μέσα στη φάση, τη μυρίζει ο άνθρωπος, ρε. Είναι κοντά για στη μένα, φάση. Αυτό που, λέ, αυτό που έκανε μου θύμισε εκείνο τον γκολ που έβαλε στην Κέρκυρα. Ναι, το ίδιο γκολ έβαλε, από άλλη γωνία όμως. Πολύ ωραίος παίκτης. Πολύ ωραίος παίκτης. Να σε καλά, γεια χαρά. Έγινε, γεια σου. Εγώ τον ΠΑΟΚ πίσω δεν τον πειράζω. Είμαι ο πρόεδρος, δεν τον πειράζω εγώ πίσω. Εγώ θα τον πειράζω, φίλε. Δεν τον ακουμπάω. Δεν τον πειράζω, ένα γρήγορο στόπερ θέλω να τον βάλω. Να τον βάλω το. Πάμε επόμενος. Ένα γρήγορο πάμε στόπερ για... το θέλω. Πάμε να πάρουμε. Καλημέρα, ναι. Ορίστε. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Καλά, μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, Γιώργος δάσκαλος από Πάρο. Καιρό εγώ να σε ακούσω, δάσκαλε. Τι κάνεις, ρε, δάσκαλε. Όλα καλά, όλα καλά. Το παλεύουμε. Ξενυχτάω. Η Σταυρούπολη καλά είναι, η γειτονιά μου. Η Σταυρούπολη. Με το Λεμπέτ μια χαρά είναι. Σταυρούπολη δεν πάω, στρίβω για Πολύχνη, από εκεί πάω. Πάω στο hardball. Σήμερα εκεί ήμουνα. Έστριψα δηλαδή, πού είναι τα φανάρια που πας για αριστερά για Αμπελόκηπη και δεξιά για Πολύχνη. Εκείνο το φανάρι δεν. Στα 500 μέτρα είναι η Σταυρούπολη. Πέρασα από τη γειτονιά μου σήμερα. Καλά λοιπόν, είναι. Θα ήθελα να έχω τουλάχιστον τα 2 τέταρτα του χρόνου του Αγιανού από Αθήνα. Παρακαλώ πολύ. Ναι. Από πάρω τηλεφωνώ, πρέπει να πάω αύριο σχολείο. Αλλά ρε παιδιά, μερικά πράγματα. Δηλαδή η εκπομπή είναι καταπληκτική. Αλλά οι δύο ακουρατές από την Νότια Ελλάδα με έχουν τρελάνει με την αμορφωσιά τους, γιατί λένε ότι να είναι. Ο ένας έλεγε ιστορικές ανακρύπες και ό,τι να είναι για Βουλγαρία, και ο άλλος μιλούσε για κβαντομηχανική, η οποία αφορά φορτισμένα σωματίδια. Πρώτον, να μιλήσουμε για την πύρα. Ναι. Υπάρχει στα φυσικά, στις φυσικές επιστήμες, ένα φυσικό μέγεθος το οποίο λέγεται ορμή. Ναι. Το οποίο εξαρτάται από το βάρος του αντικειμένου, από την ταχύτητα με την οποία εκτινάζεται και από την απόσταση την οποία θα βρει το στόχο του. Μάλιστα. Ωραία. Εάν κάνετε λοιπόν 250 μιλιλίτρου επί μιλιλίτρου. 30 μέτρα. Ναι. Μιλιλίτρα, παιδιά, είναι το μισό του μισού λίτρου τέλος πάντων. Έτσι. Επί 30 μέτρα. Μια ταχύτητα 25 μέτρων είναι σαν να δέχεται κάποιος 12,5 χιλιόγραμμα στο κεφάλι του. Ναι. Ωραία. Όλα αυτά υποθετικά, αλλά αυτά λένε οι αριθμοί. Ένα το κρατούμενο. Το μπουκάλι δεύτερο. Ήταν άδειο ή γεμάτο. Παιδιά, δεν μπορούσε άδειο μπουκάλι να έχει τέτοια ταχύτητα και τέτοια διατήρηση. Δεν γίνεται το άδειο. Μην τρελαθούμε τώρα, αφού έφυγε ευθεία. Έφυγε ευθεία. Και εξάλλου φάνηκε ότι κάποιος πήγε και το μάζεψε στο τηλεφώνου και καλά έκανε για το Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα, αυτά περί Βουλγαρίας και Τουρκίας είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα στις εποχές που ζούμε. Τι επικίνδυνα, είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα από πόντο κατάγομαι και ο Πόντιος είναι 30 φορές Έλληνας. Γιατί είναι 30 φορές Έλληνας ο Πόντιος? Μισό λεπτό. Γιατί αυτό τώρα το ελληνόμετρο, γιατί να το βάλουμε? Άκου να σου πω. Γιατί το ανέφερε ο φίλος από Ολυμπιακός από την Αθήνα. Ο οποίος χαρακτηρίζει Βουλγάρους τους κατοίκους της Μακεδονίας. Και θα μας άρεσε. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι αυτοί λένε Βουλγάρους και εσείς λέτε τους επαοξίδες Τούρκους. Δηλαδή τι είναι χειρότερο, αυτό είπε. Δεν υπάρχει χειρότερο μεταξύ αυτών. Εξάλλου, ο Ολυμπιακός ιστορικά. Και γιατί λέτε την ΑΕΚ χανούμια αφού είστε από την ίδια καταγωγή, αυτό είπα. Αυτό είναι λάθος, συμφωνώ. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν θα. Δημιούργησε ο πατός το 1924 που ιδρύθηκε, όλοι ήταν πρόσφυγες εκεί πέρα στον Πειραιά. Αν δεν ήταν οι πρόσφυγες, δεν θα υπήρχε Πειραιάς αυτή τη στιγμή. Ένα χωριό θα ήταν. Αυτό είναι δεδομένο. Βέβαια. Αφού η παραδοσιακή Αθηναίοι ήταν Παναθηναϊκοί. Ακριβώς. Αυτό πρέπει οι φίλοι του Ολυμπιακού να το γνωρίζουν. Μην τρελαθούμε. Πρόσφυγες ήταν. Νίκαια, κοκκινιά, κερατσίνια, όλα αυτά τι είναι. Όλα παραπήγματα προσφύγων οι οποίοι δούλεψαν και πρόδεψαν. Τέλος πάντων. Και το τελευταίο, Κωστή, συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση σου για την ομάδα μας, για τον ΠΑΟΚ. Απλά θα ήθελα εγώ ένα χαφ δίμετρο να κόβει τον αντίπαλο στη μέση. Ένα έξτρα οχτάρι, στυλ του ρε. Αυτό. Και μια εξτρεμάρα από αριστερά. Είμαστε πλήρες. Κατανοητό. Τα λέμε. Καλή δύναμη. Άντε τα λέμε. Γεια σου, βράδυ. Γεια σου, ρε δάσκαλε. Ήθελε ένα γαϊδούρι να κόβει τον αντίπαλο στη μέση. Ένα ποκμπά θέλει. Ένα γαϊδουρομούσχαρο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη. Καλημέρα στον κύριο Στεφανάκο. Οπα. Καλημέρα στον κύριο Χιλιετίδη. Μήπως ήρθες ο δικός από την Κωνσταντινούπολη και είχε στο Κυρσάβα μέσα στη Φενέρ και μιλάς έτσι. Κοίταξε, εγώ γυάλισα σήμερα το Ματίς να ενημερώσω τον Θόδωρο. Ένα ματιζάκι έχει 60 λογατάκια. Ναι. Δηλαδή πόσα να είναι τα 60 άλογα στην ευθεία. Από την έξοδο
Κωνσταντινοπολίτικα, ούτε μέχρι το τούνελ δεν φτάνουν. Ενώ όμως μια 740, κύριε Ραπτόπουλε, ναι, έχει 286 λογατάκια. Δηλαδή, στρίβουνε και για την έξοδο που βγαίνει για Πηλαία και για Πανόραμα. Άνετα και η χειρουργική σχολή περπατάς μέχρι εκεί. Βέβαια τώρα. Ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, ξέρετε, σήμερα έπαιξε τάβλη ο κύριος Σάβας με το φίλο σας, τον Νίκο. Ναι. Τον κέρδισε. Ναι. Και του έκανε και πλακίτσα. Τον είπε άτιτλο. Και του λέει, τι κοινό έχεις εσύ Νίκο με τον άλλον τον Νίκο? Του λέει, τι κοινό? Εσύ, λέει, Νίκο, δεν έπαιρνες χαρτάκι και είσαι άτιτλος. Ο άλλος έπαιρνε χαρτάκι και παρέμεινε και άτιτλος. Ναι. Έτσι είπε ο κύριος Σάβας. Εγώ εντάξει, δεν υιοθετώ τίποτα. Δεν τον υιοθετείς, ναι. Όχι, δεν τα υιοθετώ εγώ αυτά. Δεν μου, ξέρετε, γνωρίζετε κάτι εσείς εκεί στη Σάβα? Χαμπάρι δεν έχουμε. Μάλιστα. Αν γινόταν τέτοια πράγματα. Δηλαδή κάτι με χαρτάκια, δηλαδή θα βάλεις αυτό, να θα βάλεις εκείνο, να θα παίξεις αυτό το σύστημα, θα βάλεις δηλαδή αυτόν τον ποδοσφαιριστή για να πάρουμε το Χ, γιατί κερδίζουμε ένα 0 τώρα και δεν θέλουμε να κερδίσουμε, το έχουμε, εκεί το θέλουμε 1-1 να γίνει. Άκου εδώ τώρα μήνυμα εδώ, άκου εδώ, Στεφανάρα λέει, ο Λεωνάρδο της Παρτιζάν είναι 25 χρονών και είναι εξτρέμ. Και Παρτίζαν, τον έκλεισε λέγεται. Και έχει Παρτίζαν. 23 γκολ φέτος, λέει ο Γιάννης ο Φιλοσμέδος. Τι έκλεισες? Παρτίζαν. Ναι, Παρτίζαν, όπως θες. Τι έκλεισες από την Ερυθροαστέρα? Παρτίζαν το λένε οι Σέρβοι. Ναι. Τώρα το θέμα είναι, δηλαδή, πόσο δηλαδή να στοιχήσει, να έρθει από το Βελιγράδι ο δικός μέχρι τη Θεσσαλονίκη. 25χρονος μου λέει ότι είναι και 23 γκολ φέτος. Πόσα? 25χρονος και 23 γκολ φέτος. Τώρα δεν ξέρω αν ο Γιάννης έκανε. Συγγνώμη λίγο, κύριε Ραπτόπουλε. Εσύ με το Μανθάτη θα πας? Με τι θα πας? Δεν μου λες, με το Μανθάτη 60 άλογα. Ναι, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι τώρα που το θυμήθηκα, κύριε Ραπτόπουλε. Ορίστε, γιατί αναφέρατε για τον κύριο Κόντι που είπατε ότι είναι Παναθηναϊκός. Ναι, και είναι επαγγελματίας και φέρνει καλούς παίκτες, άσχετα αν οι παράγοντες του Άρη τους χρεώσαν πολύ. Δεν φταίει ο κύριος Κόντης γι' αυτό. Κάτσε μισό λεπτό να ανοίξω λίγο την αρχή. Θες κάνε. Ναι. Χειροκίνητα είναι του Μαντή. Εγώ σε κρατάω θυμωμένος είμαι. Πήγα, ήρθα το δαχτυλίδι, τίποτα δεν έκανε. Έχει σχέση σε καμιά συνάντηση που τρώγανε τυρόπιτες και πίνανε κακάο μίλκο με τον Διονύση και τον. Και τον. Το άλλο, για τον Λεωνίδα που λέγανε και για τον Μανώλη. Που δεν πήραμε το πρωτάθλημα εμείς οι δαφνοτσιμπουκωμένοι. Τι να σε κάνω, ρε φίλε. Τι να σε κάνω, ρε φίλε. Όχι, τι να με κάνεις. Εγώ ρωτάω, κύριε Ραπτόπουλε. Εσύ του χρόνου θα βλέπεις, ναι, την ουρά του Ιβάν. Λένε οι παοξίδες. Λένε οι παοξίδες. Οι παοξίδες οι οποίοι του δεν χρόνου μπορείς, απαιτούν πρωτάθλημα, ναι, και όχι πάμε και ό,τι βγει. Και ο φτωχός στον ύπνο του Καριέντα. Ο Σαββίδης. Ναι. Δημιούργησε προσδοκίες στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΞΥ μάλλον. Ναι, δημιούργησε προσδοκίες. Δημιούργησε, δηλαδή λέτε τον ΠΑΟΞΥ, ποιο ΠΑΟΞΥ? Ναι. Αυτόν που τον γαλουχίσανε με κλεμμένη ιστορία και του είπαν ότι είναι ομάδα του Πόντου, ενώ η αυθεντική ομάδα. Όχι, του Πόντου. Όχι, τον ΠΑΟΞΥ του αλλάζει το DNA ο Σαββίδης. Άκουα που του κάνει, περίμενε. Τον, ναι, ΠΑΟΞΥ, ναι, του αλλάζει το DNA ο Σαββίδης, του λέει: εγώ παίρνω ενώσεις, παίρνω διαιτητές, κάνω ομάδα, ναι, 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 και πάω και χτυπάω πρωτάθλημα του χρόνου. Ανεβάζει ο ίδιος ο Σαββίδης τον πύχη πολύ ψηλά του ΠΑΟΚ και αν πετύχει γίνεται μεγάλος άρχοντας. Αν δεν πετύχει, τρώει, να πούμε, τρώει κριτική σαν, ναι, ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Όχι σαν ομάδα που θα δούμε τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Πάμε και όπου βγει. Άνω τελεία και θέλω να σας κάνω 2-3 ερωτησούδες και να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά, κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί μας ακούει και ο Δήμος, ξέρετε, το παιδί το καμπριολέ, το χωρίς μαλλιά, ο φίλος σας που τον είχατε συναντήσει σε ένα καφενείο στη Βασιλίση Γεωργίου. Βασιλίση Όλγας, εκεί στη Γεωργίου. Τελείωνε με αυτό. Ναι, δεν μου λέτε ποια ομάδα στην πόλη σας εκπροσωπεί το Βυζάντιο. Η αυθεντική ομάδα της πόλης σας που ιδρύθηκε πρώτη, όχι από συγχώνευση. Από ιδρυτικά μέλη Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Εμπόρων ανθρώπων. Ο Απόλλων. Ο Βυζαντινός Όμιλος, ο ΒΑΟ. Ο ΒΑΟ. Και φέρει
και φέρει το δικέφαλο με το στέμα. Ένα αυτό. Ναι, αλλά ο Βάο. Ποιο το ξέρει το Βάο και ποιο. Άσε ρε τώρα. Όχι, κύριε Ραπτόπουλε. Ποιο Βάο μωρέ τώρα. Ποια είναι η ομάδα του, η φοντιακή ομάδα τη πόλη σα. Η ομάδα που εκπροσωπεί τον Πόντο. Ο Απόλλων Καλαμαριά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Να σας ρωτήσω, ποια ομάδα προήρθε σε συνάντηση σε καφενείο από συγχώνευση τριών σωματείων. Ποια ομάδα δεν κάνει πρωταθλητισμό του χρόνου. Τι με νοιάζει εμένα. Δεν με νοιάζουν εμένα ούτε οι Πόντοι, ούτε οι Αρμένοι, ούτε οι Σύριοι, ούτε οι Σουμέροι, ούτε οι Ασσύριοι, ούτε οι Σελτζούκοι Τούρκοι, ούτε οι Πετσενέκοι Τούρκοι. Εμένα με νοιάζει ποιος θα παίξει την μπάλα και ποιος θα τη βάλει στα δίκια και ποιος πληρώνει. Καληνύχτα. Τι με νοιάζει εμένα ο Βάο και ο Μάο. Και ο Μάο Μάο. Τσετούγκ. Πάει. Επόμενη γραμμή. Σήμερα τι γίνεται. Ποια ομάδα το 1927 έκλασε και έκανε να πούμε θυμαράκια στο χορτάρι. Άσε με καημένε τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Σι θα πάρεις εξτρέμ. Το Μανθάτι θα έχεις. Το Σεμπά. Τι θα έχεις. Τον Ελεονούση. Τι θα έχεις του χρόνου. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει και ο Σαββίδης. Θα πάρει τους διαιτητές. Ή με τον Call of Sight αυτό καθάρισε, πήρε το κύπελο και του χρόνου πάλι αλλού η διαιτησία. Θα πάρει τις ενώσεις. Θα έρχεται ο Κίζας τρεμάμενος στην Τούμπα όπως πήγαινε τρεμάμενος στο Καραϊσκάκι και οι άλλοι διαιτητές. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα πάρει εξτρεμάρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Άντε μία ώρα περιμένουμε. Σιγάρε. Από την Ποντοϊράκλα πέρα αυτό που λέει Πόντιο σήμερα, Πόνο Καλαμαριάς. Ναι. Ασπρόμαυρη, κοκκινόμαυρη από την Ηράκλεια. Με μπέρδεψες ρε φίλε, άσπρη μαύρη. Κοκκινόμαυρη, ναι. Κοκκινόμαυρη μόνο. Άλλες ομάδες δεν υπάρχουν σε πόλη για μας. Είμαστε μόνο Πόντι. Στην Ποντοϊράκλεια. Δεν μου λες. Ναι, ναι. Τις μαγκές που κάνετε στην Ποντοϊράκλεια έξω από το χωριό της κάνετε ή είστε σαν τους κριτικούς που άμα βγουν από την Κρήτη χέζονται απάνω τους. Θες να έρθουμε να το δούμε άμα κάνουμε μαγκές. Ρωτάω και απαντάς. Αυτό. Όταν πάτε εκτός έδρας ρε παιδί μου σε άλλο χωριό. Είστε κυρίες ή είστε παλικάρια όπως το χωριό σας. Την ημέρα που έπαιζε ο ΠΑΟΚ τελικό κυπέλου, ναι. Το χωριό μου έπαιζε τελικό για να ανέβει η κατηγορία. Πού έπαιζε? Μέσα στον Εύρωπο. Ο Εύρωπος πού είναι? Ο Εύρωπος είναι εδώ στον νομό Κιλκής. Έξω από το χωριό. Ναι, εκτός, ναι, εκτός χωριού. Ναι. Εκείνο το χωριό έχει 3.000 κατοίκους και ναι. Το δικό μου το χωριό έχει 600 άτομα. Μάλιστα. Και... Λέγανε, θα μαζίρουν, να ακούμπησαν κανέναν. Ναι. Γιατί. Τι πάει να πει αυτό, σας λυπηθήκανε δηλαδή. Η Πόντι από την ιστορία, άμα διαβάζεις, η Πόντι είναι όλοι δεμένοι. Τι είναι η Πόντι? Δεμένη, ο ένας με τον άλλον. Σιγά. Οι μόνοι που είναι δεμένοι είναι οι Εβραίοι, φίλε. Τι Εβραίοι, δε, δεν υπάρχουν. Ακούσε, λέω εγώ. Μόνο οι Εβραίοι είναι δεμένοι. Και για κουβάδες. Λάθος είσαι. Άκου τι σε λέω εγώ τώρα. Η δεμένη Πόντι, σιγά. Γιατί? Γιατί όταν έγινε ένα ποντιακό εδώ θέμα, πλακωθήκαν οι αριστεροί Πόντι με τους Χρυσαυγίτες. Άσε καημένε, τα ξέρουμε. Να σε πω και κάτι άλλο, αυτό που λέει. Ό,τι θέλεις, τα ξέρουμε τα έργα. Στον προηγούμενο που μίλησε τον Ολυμπιακό του Αθηναίου, ναι. Και είπε ποια ομάδα αντιπροσωπεύει τον Πόντο, είναι η Καλαμαριά, εντάξει, εννοείται αυτό. Ναι. Και πού είναι η Καλαμαριά που αντιπροσωπεύει τον Πόντο? Θα τη δει σε 2-3 χρόνια που θα είναι. Θα τη δω σε 2-3 χρόνια. Ναι. Ναι, τι λες ρε φίλε. Μπορεί να πεθάνει σε 2-3 χρόνια. Ή 10 χρόνια που είναι η Καλαμαριά, ρε φίλε. Που εκπροσωπεί τους Ποντίους. Η ποντιακή ομάδα η Καλαμαριά. 15-20 χρόνια που είναι. Δεν είναι, δε. Οι καταστάσεις ήρθαν. Και αφού είναι οι Πόντιοι τόσο δεμένοι, γιατί η Καλαμαριά έχει 500 άτομα και ο ΠΑΟΚ 50.000. Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχω δίκιο σε αυτό. Γιατί που δεν έχω δίκιο δηλαδή. Πού δεν έχεις δίκιο? Ναι, πού δεν έχω δίκιο. Είναι πολλά αυτά, δεν μπορώ να στα πω τώρα στον αέρα, είναι πολλά πράγματα. Άμα στα πω θα κρατήσει πολύ ώρα η συζήτηση. Εντάξει, άμα θες πες ένα-ένα, κάθε εκπομπή ναι, λέγει και από ένα. Θέλω να σε πω κάτι άλλο πρώτα. Μάλιστα, ναι. Στο προηγούμενο που είπε ποια ομάδα αντιπροσωπεύει και είπε ο Απόλλων. Ναι. Τον κύριο, τον Αθηναίο, τον Ολυμπιακό, θέλω να μας πει αυτή η ομάδα Ολυμπιακός, ποιος αντιπροσωπεύει, οι Πακιστανοί, οι Αλβανοί, ποιοι? Οι Πακιστανοί, οι Αλβανοί. Ναι. Γιατί μια φορά πήγα σε εκείνο το γήπεδο και η μισή ήταν Αλβανοί και η άλλη μισή Πακιστανοί. Γιατί αν πας στην Τούμπα δηλαδή, δεν θα δεις Αλβανούς, δεν θα δεις Ρώσους. Όχι, δηλαδή, εγώ πήγα και στην Τούμπα πήγα στους επίσημους και στο Ιππέδο και σε αυτά δεν είδα τόσους ξένους. Δεν είδες τόσους ξένους. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Πας σε κανένα τέρμι.
Πήγα πολλές φορές στην Τούμπα. Στην Καλαμαριά, άμα πας κάτω από 40 ετών, θα δεις. Όχι. Γιατί? Γιατί. Πώς να σου το πω τώρα, δεν υπάρχει. Πες το μου μέλλον, γιατί. Δεν υπάρχει μέλλον, γι' αυτό. Δεν υπάρχει μέλλον. Εκεί πόντι τι γίνονται, παοξίδες. Θα δεις σε 2-3 χρόνια σε λίγο. Αφού λες δεν υπάρχει μέλλον, θα δούμε και σε 2-3 χρόνια. Τι θα γίνει τώρα. Μήπως είσαι πόντιο, ρε φίλε. Πόντιο είναι το παιδί, ρε. Είναι πόντιο. Πόντιο είμαι, ναι. Δικαιολογήσει. Γιατί? Άμα πει και τίποτα λάθος, δικαιολογεί. Έχει το άλοθη. Εσύ λες όλο λάθη. Εσύ μία είσαι στη μία και μία στην άλλη. Εγώ είχα πει. Είμαι με τον ισχυρό, είμαι με τον δυνατό. Εσύ το ράδιο που βάζει πρωτοσέλιδα τον ΠΑΟΚ που είναι αριανή. Εσύ είσαι η κολοτούμπα η μεγάλη. Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λες? Γιατί πριν 2 χρόνια έλεγες μόνο για τον Ολυμπιακό, κατηγορείς τον ΠΑΟΚ και τώρα τον Ολυμπιακό τον ξεχαίρεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, γιατί βλέπω ότι χάνει την ισχυροσύνη του, χάνει τη δύναμή του. Δηλαδή και εσύ τι κάνεις? Πάω με το δυνατό. Πάω στο δυνατό μόνο. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι ιδεαλιστής. Στάσου λίγο, ένα λεπτό. Σου απαντάω. Εγώ δεν είμαι ιδεαλιστής. Εγώ είμαι καπιταλιστής. Άξι και ξέρα. Γι' αυτό δεν πάει μπροστά η Ελλάδα. Ναι. Καμιά φορά θα πάει. Ναι, να πεινάω εγώ για να πάει μπροστά η Ελλάδα. Τι ωραίος που είσαι, ρε Πόντιε. Εκεί τα πόντια τα κάνετε φροντιστήριο και σας τα μαθαίνουν εκεί πέρα. Ναι, τι λες, τι έξυπνος που είσαι. Να είμαι εγώ ιδεαλιστής, να κονομάζω εσύ. Τι λες. Και είδα η Πόντι πόσο ενωμένη είναι. Είμαι στο Πάο Κάεκ, το είδα. Το είδα ρε στο Πάο Κάεκ. Τι ενωμένη είναι. Ούτε μαζί δεν κάτσανε. Τον είπε ο Σαββίδης τον άλλο, κάνα κάτσουμε μαζί. Και ο άλλος εκεί, ο Τίγρης σηκώθηκε και έβγε, αφού είναι Πόντι ενωμένοι. Μόνο οι Εβραίοι. Μόνο οι Εβραίοι είναι ενωμένοι. Έτσι τον ονομάζεται Τίγρη. Ορίστε. Τον ονομάζεται Τίγρη, δεν είναι Τίγρης. Τι είναι? Γατάκι. Γατάκι είναι. Γατάκι του Σαββίδη. Γατάκι του Σαββίδη. Έγινε φίλε. Σι είπας. Έχουμε διάλειμμα. Καλό βράδυ και ακούς. Έλα. Ακούς. Τι. Καλό βράδυ και χαιρετίσματα στον άνθρωπο από τη Γερμανία, στο Χάγκετ που είναι από όλων Καλαμαριάς και αυτή τη στιγμή δουλεύει και σας ακούει. Πόσο χρόνο είναι αυτός? Ο Άθιμος. Ναι. Ο Άθιμος είναι 27 χρονών και είναι από όλων Καλαμαριάς. Ναι, είναι από. Να σε πω. Τρέχει στη Γερμανία για τον Απόλλων. Μπράβο. Και κατέβηκε στο ντέρμπι από όλων δράμα. Για μία μέρα μόνο. Έκλεισε διάλειμμα. Μπράβο, μπράβο. Καλό βράδυ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Αποστολίδης, Καρακατσάνης, Σαββάκης, Ελαμίν, Ζερβού και 100 ακόμα προσωπικότητες που κυριαρχούν στο χώρο τους και συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζονται και μιλούν για το δικό τους success story στο νέο περιοδικό της πόλης. Identity Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ταυτότητα και είναι μοναδική. Σύντομα στα περίπτερα. Που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρυσοπληρώνεις delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Απαπα, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Φουσού, πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5.
Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πέντε χρόνων είναι, Στέφανε. Ναι, ναι. Πολλά μηνύματα. Χρόνια πολλά, λες. Ο φίλος για χθες η εκπομπή που θα σου φέρει τη μεγαλύτερη ακροματικότητα θα είναι η εξής. Εσύ, ο Γρηγόρης, η Χάιδο και η Δέσπο. Καλέ, δώσε μου. Το πανί για τη μάνα του Σαββίδη θα το πληρώσετε και τον Άσο επίσης. Λέω 892, δεν ξέρω γιατί λέει. Πες του Ηρακλειδέα να σωθεί με ψήφο του Ιβάν. Τι θα λέμε όλοι μας για τα επόμενα χρόνια. Τι θα λέμε. Το Κορδελιό έβγαλε ωραία ανακοίνωση για τον Κούβελο. Ξεφτύλες φωνάζουν και τα λοιπά οι Κορδελιώτες. Ραπ του Δανικού, Ζάιρο, Λάμπρου, Φακούντο, Περέιρα, Κοροβέ κλπ. Του παγκορισμένου Χαρίση, Χατζησάη, τι του κάνει. Έχει και ένα μάτσο πιτσιρικάδε, κάτι Δελιανίδε κλπ. Είναι και ο Λιμιό του Απατρόπη, το Κωνσταντινίδη, δεξιά όλη την πλευρά, παίζει και όχι αριστερά. Ολυμπιακή επικίνδυνο, πάω, λέω εγώ. Λέω 356. Και εγώ λέω καλά κάνει, αν το κάνει. Πάμε στου πέντε τελευταίου για σήμερα. Καλημέρα. Πέντε. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώ τον. Καλημέρα και Στέφανο. Γεια σου φίλε. Καλώς το. Χθες άκουσα στην Αρμίτα. Ναι. Είχες μια άποψη του ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται στόπερ. Έτσι λέω εγώ, πιστεύω κάνεις λάθος. Εγώ λέω ότι θέλει. Λοιπόν, Βαρέλα Κρέσπο είναι οι δύο. Ο Βαρέλα τώρα τελευταία μας έδειξε ότι μπορούμε αξίωμα να μην πιστευόμαστε. Ναι. Μετά από εκεί και πέρα είναι το χάος. Τραυματίζεται ένας, μένει για 6 μήνες έξω για να πάρεις για πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να μην έχεις μια σωστή αλλαγή. Για μένα ο Μαλεζάς πρέπει να είναι στο ρόστερ απλά για να είναι. Καλά στοιχεία Πούγκουρα, θέλουμε στόπερ, αριστερό μπακ. Και όλο το πρόβλημα που δεν το βλέπουν πολλοί, για μένα βρίσκεται στα χαφ. Δεν επιτρέπεται σε κάθε μάτι στην Αθήνα να πάω να παίζω με τρία αμυντικά χαφ, γιατί ο Κάνιας με τον Τζίμιρο δεν μπορούν μόνοι τους, θέλουν και τους Ακόφ δίπλα τους. Και αναγκάζομαι να μην βάζω δεκάρι, να βάζω ψευτοδεκάρι τον Μπίσεσβαρ. Για να καταλήξεις στο χαφ θέλεις δύο δυνατούς χαφ. Παράδειγμα, όπως είχαμε Γκαρσία Βιτόλο, ο Τζίμιροτ για μένα είναι μέχρι εδώ. Στα μεγάλα μάτς χάνεται, στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ γενικά χάνεται. Θέλει δύο, έναν χαφ, όπως είπε και πριν κάποιος, ένα ψηλό αθλητικό box-to-box μέσο. Ο Κάνιας για μένα είναι λίγος. Και δύο εξτρέμ. Όλο το πρόβλημα είναι στα χαφ. Θέλω δύο χαφ που να μπορείς να παίξεις και με δύο εξτρέμ μπροστά, δεκάρι και σεντερφόρ. Τι πιστεύεις εσύ? Εγώ φίλε πιστεύω και στην χημεία μεταξύ της άμυνας. Δηλαδή δεν θέλω να αλλάζω κάθε ένα χρόνο, κάθε 6 μήνες τα center back μου, την τετράδα μου στην άμυνα, τον τερματοφύλακά μου. Και αν δεν είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο να πάρω παιχταρά, μου κάνει τη δουλειά ο Βαρέλα με τον Κρέσπο, τρίτο το Μαλεζά, τέταρτο το Μπούκουρα. Και ξέρω εγώ αν πάρω άλλο έναν ή το Χατζη Ισαΐα, τον οποίο δεν τον βάζουν. Έναν εισάξιο του Κρέσπο και του Βαρέλα, έτσι. Ναι, δεν μπορείς να πάρεις στην Ελλάδα center back με επίπεδου, ας πούμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι 35 χρονών και τέτοια. Στην Ελλάδα δεν έρχεται. Για να μην έχουμε την ψευδέστηση ότι θέλουμε Champions League,
Μία καλή πορεία στο Europa League. Θέλει και τρίτο στόπερ καλό. Τα μπακ σου, τα δεξί και τα αριστερό μου αρκούνε. Είναι πολύ καλή. Αριστερό είναι ο Λέοβατς, ο οποίος δροκοστεί δεν κάνει ο Λέοβατς. Δεν κάνει ο Λέοβατς. Ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα. Βελτιώθηκε αρκετά. Έχει μια πτώση τώρα. Αλήθεια είναι. Έχει μια πτώση. Backup δεν έχει. Με βάζει γίνεται ο Πάουκ του Σαββίδη τώρα να έχει τον Κίτσικ για δεξί μπακ και να το βάζει και αριστερά. Ο Πάουκ του Σαββίδη. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, έχω απαιτήσει, δε φίλε. Έχω απαιτήσει. Δεν είναι ούτε το γούμενο ούτε του Πατατούδη να χρωστάμε και τα περίπτερα. Για τον Λεωνάρντο, ναι, είναι 25χρονος. Έχει φέτος 24 γκολ σε 34 συμμετοχές. Πιστεύω είναι στο πικ της καριέρας του. Καλή ήταν η απόκτησή του. Τώρα για κάτι extreme λάμπρου, Μιστακίδη, δικιά μου άποψη ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο. Μόνο στόπερ Έλληνες. Δεν κάνουν για τον ΠΑΟΚ που θέλουμε να είναι πρωταθλητής, θέλουμε να πάει στη Champions League, δεν γίνεται. Όχι μόνο, όχι μόνο θέλετε, το απαιτείτε του χρόνου. Ο Σαββίδης ανέβασε τον πύχη ψηλά. Ναι, δεν γίνεται. Ανέβασε τον πύχη ψηλά, θα είναι δύσκολα για τον Σαββίδη του χρόνου η σεζόν. Όσον αφορά την κριτική από τον κόσμο, τους οπαδούς, τους δημοσιογράφους, θα απαιτούνε του χρόνου. Σου λέει ήρθε η ώρα να πάρουμε πρωτάθλημα. Ο Βρουτόταυρος. Ποια η ΑΕΚ, ποιο Παναθηναϊκό, ο Βρουτόταυρο πήγε στην Νότιγχαμ, θα έχει πίεση ο ΠΑΟΚ. Ναι, θα πρέπει αυτό που λε είναι να πάρει παίκτες που να αντέξουν την πίεση του πρωταθλητισμού. Γιατί κανένα Έλληνα από αυτού που έχουμε, τώρα δεν περιμένω από το παιδάκι τον Μπέλκα να αντέξει την πίεση του πρωταθλητισμού. Ο Μπέλκα είναι μοβόρο. Για ΠΑΟΚ τρίτο τέταρτο είναι 20. Θέλω δηλαδή, βλέπω μια φλωριά όταν πάμε μέσα στην Αθήνα, από τον Τζίμιρο Χαφ να μην έχει ούτε ένα γκολ. Από τον Κάνιας να έχει ένα και εκείνο εντάξει μπήκε όπως μπήκε. Πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα χαφ είναι όλη η ομάδα πιστεύω. Έτσι. Έκλεισες. Θα πάμε. Έγινε. Θα πάμε στον επόμενο. Πάμε στους όσους είναι στη γραμμή. Έλα φίλε. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Χρόνια πολλά. Πάει, πέρασε αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περίμενε. Ο Κώστας σήμερα από Καλαμαριά. Έλα ρε Κώστα. Τι λέει Κωστάκι. Όλα καλά. Μπράβο Κώστα. Πήγα στο Μακεδονία Παλάς. Τι έκανες? Τίποτα. Για βόλτα. Ναι. Έχει γίνει εξαιρετικό. Μπράβο. Μέσα μπήκες μέσα. Μπήκα μέσα. Ναι. Μπράβο στο Σαββίδη που επένδυσε τόσα λεφτά και κάνει τις, την επιχείρηση να πηγαίνει καλά. Ναι. Μετά πήγα στον Αβώνα και εκεί είχε κόσμο. Αλλά δεν συγκρίνουμε τις τιμές του νέου με τις τιμές του αλλού. Ναι. Μετά πήγα στο Νίαντσο. Πού πήγες? Με κέρασε ένας μία μπύρα. Ποιος σε κέρασε? Ένας άγνωστος. Δεν είχα στο μαζί μου και με κέρασε μία μπύρα. Καλά σου εξηγήθηκε. Με τι αντάλλαγμα, καλά έτσι. Εξηγήθηκε. Με την καλή καρδιά. Με την αντάλλαγμα και καλή καρδιά, ναι. Δηλαδή δεν συζήτησε να παίξετε κανένα τάβλι, κάτι τίσσερα, επειδή μου έχετε κανένα χυμό μαζί. Μιλήσαμε λίγο και ήρθαμε την πέρα. Αχα, για συνέχα το λίγο, μετά τι, βόλτα ξανά μαζί. Τηλέφωνο του πήρε? Όχι. Εσύ του πήρες τηλέφωνο? Δεν πήρε τηλέφωνο. Δεν του κράτησε τηλέφωνο? Όχι. Τίποτα. Αν ιδιωτελείς ήταν την πήρα. Ναι, ναι, ναι. Μετά περπάτησα πάλι, πήγα στο Σάρκ. Ναι. Σάρκ, γκομενάκια και εκεί, τι έγινε? Τι έγινε εκεί, για πες. Δεν είχε πολύ κόσμο, τίποτα. Σχεδόν πολύ ψωχιά τα πράγματα. Εκεί με καμιά γυναίκα ή πιες καμιά μπύρα? Όχι. Καμιά μιλφάρα θεία, δεν σε γούστανε τίποτα να σε χαϊδέψει? Δεν είχα λεφτά μαζί μου και κέρασα προχθές, έπαιξε πολύ στοίχημα. Δεν πειράζει, οι μιλφάρες έχουν λεφτά, γι' αυτό σου λέω, κεράζουν αυτές. Θα πάνε 1000 κοστί, αλλά... Ποια σε έριξε, ποια ομάδα? Το στιμένο ματσάκι, κοστί, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Έγινε. Τα λέμε. Έγινε. Βάρα, βέρτα. Μη μασάς τίποτα. Ύποπτος. Καλός είναι. Ναι. Καλός. Ύποπτος. Ναι. Ύποπτος είναι λίγο. Είναι μονάδες τώρα εκεί με τον τύπο. Κάτι τέτοια λέει. Γεράστηκα. Και από τη Μακεδονία Παλάς πέρασε. Ναι. Ύποπτος. Άστο, θα δούμε στην πορεία. Θα τον εντοπίσουμε, θα τον τσεκάρουμε. Θα τον έχουμε από κοντά αυτόν. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Θες να πεις κάτι να πούμε στον κύριο Ραπτόπουλο και σε αποσυντονίζουν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, Δόξα Πενταλόφου, Κολκικός, Ποντοϊράκλια. Ναι. Και τα τελευταία χρόνια Μαρμαρά στη Χαλκιδική είναι μόνο έδρα, τίποτα άλλο. Αυτοί όλοι δέρουν που είπες ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν πάνε έξω, άλλο λέει. Σκληράτες είναι έξω.
Κότες λιράτες είναι. Α, έξω, ναι, εντάξει. Εγώ λέω γιατί ξέρω και στην έδρα βαράνε αυτοί. Ναι. Μάρθος Κατσούλης από Βάο ξεκίνησε. Ναι, ο Μάρθος, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω ο αδερφός του, νομίζω από ο αδερφός του νομίζω στη Μέντε. Δεν το θυμάμαι εγώ, μπάσκετ δεν έβλεπα στη γειτονιά μου. Στη Μέντε ήταν εκεί πέρα. Δεν τους γούσταρα, δεν τους γούσταρα τους μπασκεμπολίστες και αυτά, δεν τους γούσταρα. Το μπάσκετ δεν το γούσταρα. Κατσούλης από Βάο ξεκίνησε. Ναι. Να σε πω κάτι. Ναι. Γιατί δεν έκανε στο κάτι του ραπτό, του, πώς το λένε, του παππούρε που έχετε εκεί πέρα, του ταξιούχου, πώς το λένε, του. Πριοβίτς. Πύραυλος! Πύραυλος! Λοιπόν. Ωραία εμπειρία είναι, φίλε. Για να μετάδοση είναι ωραία εμπειρία. Τον πιο προηγούμενο που μιλάγε, αλλά χρειάζεται νομίζω πάω και να παίξει στην άμυνα στυλ Κοντρέρας. Πρέπει να τον πληρώσεις. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Το πώς που έβαλε το πέναλτι που κέρδισε η Μπαρσελόνα, το είδες? Εγώ όχι, δεν το είδα. Ακούς Κώστα, άμα έχεις τίποτα κανένα YouTube, τίποτα δες το σκοντάφτη στο χόρτο. Ναι. Και σε μιλάω, είναι ο πιο κοντινός παίκτης, είναι 2 μέτρα απόσταση. Και? Το δίνει πέναλτι. Α, τέτοιο πέναλτι. Ναι, με την Αλαβές νομίζω, ξέρω. Ποιες ενώσεις πήρε η Μπαρτσελόνα εκεί? Ποιες? Ποιες ενώσεις πήρε η Μπαρτσελόνα? Αυτό το Σαβίδης με το γραμμένο, αυτό να πρέπει να το φέρει. Ούτε που εκεί θα σφύριζε. Άντε φιλιά, γεια. Γεια σου, πρέπει να ήταν ο Κίζας εκεί. Ο Κίζας. Λέει κάποιος να αλλάξουμε, λέει, τους διαιτητές έτσι και πάρουμε, λέει, την ΕΠΟ. Φέρε ξένους. Γιατί να φέρει ξένους? Τι έγινε? Πτέγε αυτοί θα οι οποίοι θα έχουν άλλο αφεντικό, άλλη εντολή θα δίνει η ΚΕΔ. Αυτά τα λιμοτάγαρα των ενώσεων, δηλαδή, θα έχουν άλλες εντολές. Δηλαδή, τι να τους αλλάξει, καλή διαιτητές. Είτε στα αγγλικά το πω, είτε στο ελληνικά το πω. Άμα χτυπήσει το δάχτυλο του Σαββίδη, το δάχτυλο τακ-τακ, παιδιά, λοιπόν, ακούστε. Δεν θα ακούσει το ίδιο πράγμα. Και έχει απέτηση ο λαός του ΠΑΟΚ από τους διαιτητές φέτος του Σαββίδη. Ξέρεις τώρα. Ναι, και άμα ξέρεις. Άμα χτυπήσει τα δάχτυλα ο Ιβάν, τακ-τακ, φιλαράκι, να σου πω. Και άμα δεν και πάει καλά η διαιτησία, ο Ιβάν μας έχει σαθωράκι τους και ιστορίες ναι. κτλ. Ναι, ναι. Και στείλε κανένα άσβερκο και θα δει αυτά τα πράγματα. Ξέρεις ο Βασιλάκης. Γιατί πάει να αλλάξει το DNA του ΠΑΟΚ, ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε κλάματα πάλι καζαντζίδι. Το ξέρεις από κάτω ότι θα έχουμε αλφάδι και μπουλντόζα. Πάμε τέταρτος από το τέλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ακούγομαι έτσι. Καθαρότατα. Okay. Να κάνω μια ερώτηση στον παλαιτή πριν που βγήκε τον καταπολωνιστή. Εάν πάει τελικά την πέμπτη καρδία στην ΕΠΟ. Ναι. Και το κυνηγήσει. Ναι. Η καρδία λέει δεν πάει. Ναι, άλλο ρωτάω. Και τον άκουσα λίγο έτσι βαρύ και ασήκωτο. Ναι. Τι λέω τώρα, αν. Η καρδία μπορεί να γίνει φίλη με την Καλαμαριά. Μπορεί να τα βρει κανένα αλλιώς. Πολύ πιθανό, υποτιθέμενο σενάριο. Ναι. Και τελικά δεν καταφέρει να ανέβει η Καλαμαριά. Ναι. Και φύγει ο Σερκάλας. Ναι. Το στόμα θα είναι ακόμα στραβό. Γιατί να αντιληφθούμε κάποια πράγματα. Η Καλαμαριά, επειδή παρακολουθώ ρε στον ποδοσφαιρό, είναι όντως η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Ναι. Και φορά. Και το και ρόστερ, και ως προπονητής ο Καζής είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Αλλά τελικά, πότε αντιλαμβάνομαι. Εκεί τα πράγματα πάνε στο τσαμπουκά. Στην Καλαμαριά. Κοίταξε, άλλοι το πάνε στα λεφτά. Άλλοι το πάνε στον Τραμπούκο. Άλλοι το πάνε και στον Τραμπούκο και στα λεφτά. Κάποιος από εμάς που ασχολείται με το ποδόσφαιρο έχει τον τρόπο του. Ο καθένας με τον τρόπο του. Ο Μελισσανίδης έχει τον Τραμπούκο. Ο Σαββίδης έχει άλλο δρόμο. Ο Μαρινάκης έχει άλλο τρόπο. Μάλλον του Σαββίδη περνάει τελικά. Γιατί από ό,τι αντιλήφθηκες, την πατήσανε στην Καλαμαριά. Για τον τελευταίο αγώνα με τον Αλμοπόλη, καφεδάκια τους κερνούσανε και σιροπιαστά. Νομίζω ο τρόπος του Σαββίδη και του Μαρινάκη είναι ο σωστός. Και εγώ μάλλον εκεί ο Σαββίδης τελικά μιμείται, ο Σαββίδης μιμείται τον τρόπο του Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης μιμήθηκε τον τρόπο του Κόκαλη. Ο Κόκαλης μιμήθηκε τον τρόπο του Βαρδινογιάννη. Ένας είναι ο τρόπος. Γιατί αν φύγει ο Σερκάλας. Ναι. Θα τοπικά θα πάει Καλαμαριά, παιδιά. Και ποιος θα κλάψει. Ούτε. Εντάξει τώρα, κοίταξε. Η Καλαμαριά ως ιστορία δεν είχα μια τυχαία ομάδα. Βρεάσε ιστορία. Ιστορία Χιλιάνη είχε.
κοίτα τι που δεν έχει να πληρώσει, να πούμε την πισίνα το... και τον, τον οργανισμό ίδρυυσης. Α, στην ιστορία τώρα. Εδώ μιλάμε για τώρα. Μου πάτε την ιστορία στην ιστορία. Βρε, δεν υπάρχει. Ιστορία σεβαστή είναι. Σήμερα τι γίνεται. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν, Καλαμαριά, να απλώσει ένα ωραίο στέγαστρο γύρω από τις ομάδες της πόλης αυτές. Θα σου πει όλη παρεούλα μαζί εδώ, παιδιά, πάμε μαζί. Ποιες ομάδες, ρε φίλε. Καλαμαριά με τον Ηρακλή και τον Άρη θα παίζουν ντέρμπι. Ποιες ομάδες. Θα μπει και ο Ανδρώνης μέσα με το Μακεδονικό και Αγροτικός Αστέρας και θα γίνει εδώ μια πρωταθλήματος. Θα γίνει εδώ. Πλάκα κάρετε. Και θα γίνει πόλεμος τώρα, ανέβει και ο Μακεδονικός. Μακεδονικός γάμα, Δόξα Δράμας γάμα, Καλαμαριά Β', Άρης Β', Ηρακλής Β', Λεβαδιά Α', λέμε τώρα υποτίθεται. Αγροτικός Αστέρας, ξέρεις τι μάτς θα έχει. Ηρακλής Β', είσαι κακός. Γιατί άμα ο Κομπότης τη βρει την άκρη. Αν την βρει την άκρη. Γιατί να μην την ψάξει να την βρει. Θα την ψάξει, δεν είναι σίγουρο. Λοιπόν, όταν την ψάξει, θα την ψάξει. Τι να κάνει. Δεν είναι σίγουρο θα το πετύχει. Σίγουρο δεν είναι τίποτα. Σίγουρο είναι ότι θα πεθάνουμε κάποια στιγμή. Άρα μάλλον θα πρέπει λίγο και ο Σερ Κάλλας να αλλάξει λίγο τον τρόπο λειτουργίας και να πάει λίγο πιο μαλακά, γιατί δεν του βγαίνει αυτό. Και ναι, οι Απολωνίες... Τα μπραβιλίκια. Ρε παιδάκι μου, ναι. Ο Καλαϊτζίδης, άκουσέ με, θες μια αλήθεια. Ο Καλαϊτζίδης τσακώθηκε με τον Μαρινάκη, τσακώθηκε με το σύστημα, υποτίθηκε κτλ. Άμα πάει τώρα ο Καλαϊτζίδης να αγοράσει παιχνίδι, θα τον τσακώσουν πριν πάει να δώσει τα λεφτά. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δωροδοκία. Έχει λεφτά ο Κάλλας. Χρησιμοποιεί τον Τραμπούκο. Χρησιμοποιεί τον Τραμπούκο. Αυτό τον τρόπο βρήκε. Και καλά κάνει αφού περνάει. Περνάει, δεν του βγει. Πρέπει να βγούμε τώρα να γίνουμε ηθικοί. Όχι. Άμα τα γίνουμε ηθικοί, θα πρέπει να είμαστε σήμερα με ένα παπά εδώ και να εξομολογούμεθα όλοι. Γεια χαρά. Σ' αγαπώ πολύ. Επόμενη γραμμή. Τι να το παίξω. Γιατί δέρνουν οι φουσκωτοί του Καλαϊτζίδη. Έτσι και οι άλλοι γιατί αγοράζουν το μάτς. Όπως μπορεί ο καθένας αυτή τη ζωή. Ο του Άρη δεν μπόρεσε. Δεν μπορεί. Δεν μπόρεσε. Γι' αυτό και εγώ είμαι ενάντια. Ναι. Δεν με νοιάζει. Εγώ δεν είμαι ενάντια γιατί δεν έχω διάδοχη κατάσταση. Δεν κάνει κάτι το καλοκαίρι να σε πιστέψω εξωπαραγωγικά. Δεν με νοιάζει. Κέρδισε 20 δικαστήρια. Πάνε βρε ναι. 7 άδειες. Δεν με ενδιαφέρει. Πάτα εδώ. Πάνε πιάσε το κομπότι και πες το ένα φιλαράκι. Άραξε. Τελείωσε. Εγώ παίζω μπάλα τώρα. Κάνε κάτι να σε πιστέψω. Τρίτος από το τέλος. Καλημέρα. Καλημέρα Κώστα. Καλώς τώρα. Στέλνεις από Βέρεια, έχω καιρό να σου πάρω την καφόνο. Καλώς στην αμαρτωλή πόλη. Λοιπόν Κώστα, απλώς θα περάσω ένα μήνυμα σε μερικούς, ακόμα και σε σένα, σε παρένθεση. Ναι, ναι, ναι. Που είναι ένα... Που ας πούμε μερικοί κάνουν κριτική να δεις στο Πονιακό στοιχείο. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι διαχρονικά το Πονιακό στοιχείο είχε και έχει δυναμική στο ποδόσφαιρο. Α, θυμάστε κάτι εδώ μήντα. ΠΑΟΚ. Πόσοι πόνοι παίζα μέσα. Θυμάσαι. Δεν με νοιάζει η δεκαετία του 70. Πες μια δεκαετία του 70. Για πες μου ένα μπότιο που παίζει τον ΠΑΟΚ τώρα. Τώρα, τι. Για πες μου ένα. Πόσοι Έλληνες παίζουν στον ΠΑΟΚ τώρα, Κώστα. Και τι με νοιάζει εμένα. Αυτό σου λέω. Πρώτα. Άρα. Πρέπει να με νοιάξει. Πρέπει να σε νοιάξει. Γιατί να με νοιάξει. Ποιοι είναι μεγάλε ομάδε στην Ελλάδα. ΠΑΟΚ. Και Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Πάω και Ολυμπιακός σήμερα. Ναι, λοιπόν. Σήμερα που μιλάμε, οι δύο μεγάλες ομάδες είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ποιος είναι πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Σαββίδης. Τι είναι πόνιος, στην ΑΕΚ. Ποιος είναι πρόεδρος στην ΑΕΚ, Σαββίδης. Απλώς, αυτό που να καταλάβουμε όλοι μας ότι γενικά αυτές οι ομάδες είναι ΠΑΕ. Είναι ανώνυμες εταιρείες. Το χρήμα δεν έχει χρώμα. Δεν με νοιάζει αν είναι πόντιος ή αν είναι Τούρκος ή αν είναι Έλληνας ή αν είναι Σελτζούκος, Τούρκος ή Πετσενέκος. Πληρώνει. Άμα πληρώνει δεν με νοιάζει η τι είναι. Δεν με νοιάζει ο Έλληνας ρε φίλε. Με νοιάζει η εταιρεία. Εμένα με ενδιαφέρει. Άμα σε νοιάζει εσένα πίναμε τον Έλληνα. Δεν πίναμε τον Έλληνα. Δεν πάει πίναμε. Δηλαδή άμα εμένα τώρα μου σκάσει εδώ δύο τουρκικές εταιρείες διαφήμιση και μια σκοπιανή. Τι να τον πω εγώ. Εγώ είμαι Έλληνας. Και τι να τρώω σάμαλι. Άσε καημένε τώρα. Κώστα. Δεν τα πράγματα έτσι δυστυχώς. Πώς είναι τα πράγματα. Αν πεινάω εγώ, αύριο που να πεινάς κι εσύ. Ορίστε. Και άμα πεινάς εγώ, γιατί να μην πεινάς εγώ. Δηλαδή ο Έλληνας θα με σώσει. Άμα πεινάσω. Όχι, μπορεί να πεινάς εσύ. Αλλού το πάω εγώ, ρε Κώστα. Πού το πας μωρέ με τον Έλληνα. Δεν τον γουστάρω τον Έλληνα. Δεν τον γουστάρεις. Γιατί δεν τον γουστάρω τον Έλληνα. Θα μου κάνει τη δουλειά.
Σήκω, φύγε από την Ελλάδα. Μπράβο, παράτα μας καημένε. Σήκω, φύγε από την Ελλάδα. Μας πεις και που πάμε. Δεν με νοιάζει αν είναι Έλληνας ο άλλος ή ξένος. Δεν με νοιάζει αν είναι Χριστιανός ή Μαμεθανός. Με νοιάζει εταιρεία. Άντε πάλι. Το άι παράτα μας όχι σήμερα. Με νοιάζει, φίλε μου, η εταιρεία. Δεν με νοιάζει αν ο Σαββίδης είναι Έλληνας, Ρώσος ή ξένος. Είναι καλός επιχειρηματίας. Δίνει λεφτά, ανοίγει δουλειές. Πληρώνει τους παίκτες, πληρώνει τους πάντες. Με νοιάζει αν είναι πόντιος, άμα είναι τετραγωνοκέφαλος, άμα είναι 2 μέτρα, είναι 1,5 μέτρο. Δεν με νοιάζει, αυτό σου λέω. Κώστα, αυτό το δημοσιογραφικό που έκανες τώρα, μετέφερε συζήτηση εκεί που ήθελες εσύ, μη σε μένα σε παρακαλώ, όχι. Τώρα μετέφερε συζήτηση εκεί που θέλεις εσύ. Άλλο το είπα εγώ, άλλο είπες εσύ. Τι μη είπες εσύ κι άλλος είπα εγώ να μάθω, να καταλάβω το λάθος μου. Το λάθος σου, ότι κάνεις κριτική στο ποντιακό στοιχείο. Όχι, ρε φίλε, έχει και έχει δυναμική. Δεν με νοιάζει, ποια δυναμική έχει ρε, το ποντιακό στοιχείο. Το ποντιακό στοιχείο. Ποια δυναμική. Διότι ο Σαββίδης έχει δυναμική, δεν είναι πόντιος. Και επειδή είναι πόντιος. Στο ποντιακό χώρο μιλάμε. Δεν μιλάμε στο ποντιακό. Δεν μου λες, έλα δώσε από κάτι. Ποντίον συμφέροντα έχει ο Σαββίδης ή Ρώσο. Ο Σαββίδης στην Ελλάδα τα χρήματα που φέρνει και επενδύει ο άνθρωπος, πόντι του τα δίνουνε. Όχι, άκουν. Εμένα αυτό με νοιάζει. Δεν με νοιάζει αν ο άνθρωπος είναι πόντιος. Δεν με νοιάζει. Δεν μ' άρεσε να ολοκληρώσω το μεγάλο. Ολοκλήρωσε. Επειδή σου είπα, το επιχειρήσει γενικά δεν έχουν χρώμα. Το χρήμα δεν έχει χρώμα. Εκεί καταλήγουμε, χρυσέ μου άνθρωπε. Ναι, αυτό. Ας με να καταλήγει αυτό, ήθελα να καταλήξω. Κατέληξε λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, απλώς. Ας πούμε, για μένα λένε πιο πολύ είναι Πόντιος Σαββίδης. Για μένα κατά κάποιο τρόπο απένα σημείο και μετά δεν είναι. Γιατί. Γιατί ρε φίλε δεν είναι. Ναι. Γιατί. Γιατί ας πούμε που στηρίζεις ένα κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οι οποίοι μισθοί και παραπάνω. Ναι. Λένε ότι δεν υπήρχε γενοκτονία των ποντίων κτλ. Ναι. Τότε τι να πω. Άρα είναι αυτό που λέω εγώ. Εσύ είσαι δεξιόμουτρο τώρα. Μάλιστα. Το χρήμα. Είσαι μούτρο τη δεξιά τώρα. Καλά κάνει, ρε δεξιό τη να είναι. Τι θε να είναι. Εσύ είσαι δεξιόμουτρο. Καλά κάνει, ρε κομμουνιστή σα να είναι. Εσύ ψήφισε τον Παπαγιωργόπουλο που έβαλε 15 εκατομμύρια το Δήμο μέσα. Μάλιστα. Τίποτα. Δεν μου λες. Άμα το συμφέρει λοιπόν τον κύριο Σαββίδη ο Τσίπρας, καλά κάνει και τον κάνει Πούτιν. Εσένα τι νοιάζει. Κώστα, το πιο πλούσιο κόμμα στην Ελλάδα ποιο είναι. Πλούσιο κόμμα. Το ΚΚΕ. Τότε μη μιλάς στο δεξιά και αριστερά για χρήμα τότε ρε Κώστα, σε παρακαλώ. Μα εγώ μιλάω για χρήμα. Εσύ μιλάς για ιδέες, για ποντίους και για ιστορίες και για ελληνισμούς. Εγώ μιλάω για χρήμα. Επειδή κάνεις κριτική, γι' αυτό σου πήγα στο χρήμα και σου είπα ότι κατά κάποιο τρόπο για μένα απέναντι σου και μετά το χρήμα δεν έχει χρώμα. Και μετά μου το πει. Καταλήγουμε να συμφωνούμε όμως. Ναι, συμφωνούμε, ναι. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, επειδή σε σέβομαι και σε εκτιμάω. Και εγώ σε εκτιμάω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού διαφωνούμε. Τέλο πάντων, άστο. Και τελευταίο απ' όλα, Κώστα Καρυπίδη. Όχι το Καρυπίδη, ρε Κώστα. Από τη Βέρεια είμαι. Ο άνθρωπο έχει μια Βέτρια, έχει σαν Β' Εθνική. Έχει έναν Άρη, δεν μπορούσε να τον βάζει Α' Εθνική. Είμαι και πάω ξύ. Καρυπίδη, επιχειρηματία. Αυτή τη στιγμή τι επαγγέλνει το άνθρωπο, τίποτα. Ακούμε λίγο. Συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε καλύτερο. Αυτή τη στιγμή όχι. Εκεί εάν λοιπόν, πρόσεξε, άκου τη λογική μου. Πες μου. Εάν λοιπόν στον Άρη έρθει ένα τύπο με μια οικονομική επιφάνεια καλή. Επιχειρηματίας. Και πει τον Καρυπίδη, άκου εδώ, φίλε, εγώ δίνω 1.800.000, 1.5-2 να πάρω τον Άρη και πει ο Καρυπίδης, δεν τον δίνω. Θα κάνω πόλεμο τον Καρυπίδη. Τώρα έχει τον Τίμη και τον Πόπη και τη θεία μου την Καλλιόπη και τον Σκόρδα με το μάτι του Ναβουχοδονόσορα και τον Καρυπίδη και τον Καρυπίδη λέω, και τον Κόντι και τους άλλους. Για ποιο λόγο εγώ να κάνω πόλεμο στον Καρυπίδη. Εδώ θα συμφωνώ από όλα μαζί σου. Δηλαδή να έχω έναν άνθρωπο, έχει τον Καγιούλη, φωνάζει και η Καγιούλη τελειώσατε. Ωραία. Και εγώ δεν τον χορεύω τον Καγιούλη, τα μούτρα του δεν μ' αρέσουν. Αλλά αν μου παρουσιαστεί ένας επιχειρηματίας και πει ρε εγώ θέλω να πάρω τον Ηρακλή και δεν τον πουλάει ο άλλος ή λέει, ζητάει τα ντερά του, θα του κάνω πόλεμο. Πω έλα εδώ ρε μάγκα, γιατί με σταρείς εμένα τη δυνατότητα να έχω μια ομάδα με έναν παράγοντα να μου φέρει παίκτες να κάνω τη δουλειά μου καλύτερα. Καταλαβαίνεις θέλω να σου πω. Άλλο το συνέστημα πει να Καρυπίδη τα Νάρια και άλλο η λογική. Ο παδός θα βγάλει συνέστημα. Εγώ θα σου βγάλω τη λογική και θα σου πω Καρυπίδη τον Πούλο, αλλά αν έχω κάποιον κατάλληλο. Τον Μπόπι, τον Τίμη, τον Σκόρδα, τον Πόρδα και τους αυτούς δεν τους θεωρώ κατάλληλότερους από τον Καρυπίδη. Έτσι λόγω. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καιρός, ευχαριστώ πολύ. Ωραίος.
Καταλήξαμε ότι το χρήμα δεν έχει χρώμα. Φυσικά, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει θρησκεία. Άρα είμαστε έτσι. Βεργάτης είναι μια χαρά. Άρα δεν έχει θρησκεία. Άρα είμαστε έτσι. Βεργάτης είναι μια χαρά. Άρα δεν έχει θρησκεία. Άρα είμαστε έτσι. Βεργάτης είναι μια χαρά. Άρα δεν έχει θρησκεία. Άρα είμαστε έτσι. Βεργάτης είναι μια χαρά. Άρα δεν έχει θρησκεία. Άρα είμαστε έτσι. Βεργάτης είναι μια χαρά. Άρα δεν έχει θρησκεία. Άρα είμαστε έτσι. Βεργάτης είναι μια χαρά. Άρα δεν έχει θρησκεία. Άρα είμαστε έτσι. Βεργάτης είναι μια χαρά. Άρα δεν έχει θρησκεία. Άρα είμαστε έτσι. Βεργάτης είναι μια χαρά. Άρα δεν έχει θρησκεία. Άρα είμαστε έτσι. Βεργάτης είναι μια χαρά. Άρα δεν έχει θρησκεία. Άρα είμαστε έτσι. Βεργάτης είναι μια χαρά. Άρα δεν έχει θρησκεία. Άρα είμαστε έτσι. Βεργάτης είναι μια χαρά. Άρα δεν έχει θρησκεία. Άρα είμαστε έτσι. Βεργάτης είναι μια χαρά. Άρα δεν έχει θρησκεία. Άρα είμαστε